Όταν είσαι μόνος, σκοτεινιάζει ο δρόμος και νιώθεις τη γη ερημωμένη. Όταν είσαι μόνος, δεν σε νοιάζει ο χρόνος, γιατί κανένας δεν σε περιμένει. Και τότε είναι που θέλεις κάποιον να δεις, δύο κουβέντες μαζί του να πεις. Υπάρχει κανείς, υπάρχει κανείς? Αν υπάρχει ρωτάω, υπάρχει κανείς, υπάρχει κανείς? Να μ' απλώσει το χέρι, να μου πει σ' αγαπάω. Υπάρχει κανείς? Υπάρχει κανείς τελικά? Είσαι και εσύ όλο απαιτήσεις. Τι εννοείς? Να υπάρχει κάποιος τέτοια μέρα. Εντάξει ρε παιδί μου, αναρωτιέμαι. Αν υπάρχει κανείς, είδες κανένα στον δρόμο να κυκλοφορεί? Από το καινούριο σπίτι το οποίο είναι στην Καλαμαριά μέχρι εδώ με σταμάτησα σε δύο φανάρια. Ποιος σε σταμάτησε σε δύο φανάρια? Όχι, σταμάτησα σε δύο φανάρια. Α, με τι ήρθες, με λεωφορείο? Ναι. Είχε κόσμο το λεωφορείο? Είχε δύο άτομα. Δύο άτομα, άρε ανατολική προνομιούχη. Είμαστε εδώ. Δεν είστε εδώ οι ανατολικοί? Όλοι μια χαρά παραπονιέστε, κάντε ράντε. Εμάς η γειτονιά μας δεν είχε παρκαρίσματα πάντως. Παιδιά, εντάξει. Εμείς, εγώ ξεκίνησα τη μέρα κανονικά, ευτυχώς, γιατί είχα αυτή όλοι την απορία. Εκεί, στη θέση τους. Όλοι εκεί στη θέση του. Βγήκε και τραγουδούσε αυτό το τραγούδι. Ναι. Αν υπάρχει κανείς σε αυτή την πόλη 14 του Αυγούστου, Δευτέρα που μεσολαβεί και. Μεσολάβησε, μάλλον προηγήθηκε Σαββατοκύριακο, ναι. Και μεσολαβεί μια εργάσιμη και έχουμε 15 του Αυγούστου αύριο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, όλα καλά, όλα στη θέση τους, μάλλον σε ένα ολόκληρο λεωφορείο με τον οδηγό. Γιατί? Γιατί? Γιατί τα λεωφορεία γενικά έρχονται ανά μία ώρα. Εντάξει, ο οδηγός τι σου φταίει? Εντάξει, άρχισε και ο κόσμος να εκφράσει τα παρατή που φταίει ο οδηγός. Ναι, αν βάση... του λέει ότι θα φύγει στην τάδε ώρα. Εντάξει, ρε παιδί μου, εκφράζει τώρα ο κόσμος κάπου πρέπει να απευθυνθεί. Ναι, πολλές φορές ίσως να μην φταίνει και ο οδηγός. 11:85. Ναι, δεν έφταιγε ο οδηγός. Σε κάποια φάση δεν μιλάει. Αρχίζει και ουρλιάζει μέσα στο λεωφορείο. Τι τα λέτε σε μένα? Εγώ λύσα κάτω τα πόδια μου. Άμα πατήσω λάθο. Και πατάει φρένο και κάνουμε, είμαστε όλοι έτοιμοι να πεταχτούμε έξω από τον μπαρμπρίζ. Και είμαστε φάση, what the fuck, τι κάνει? Είσαι τρελός, είσαι τρελός. Όχι απλά πρωί. Αν πατήσω λέει φρένο θα εκτοξευθείτε όλοι έξω. Είδες? Εντάξει. Δεν θα του λέτε τίποτα άλλη φορά. Δεν θα του λέτε τίποτα. Άραγε υπάρχει κανείς να κάνει κανένα ψυχολογικό τεστ γενικά σε? Γιατί πατάνε φρένο αυτοί? Σε ανθρώπους που χειρίζονται μέσα μαζικής μεταφοράς και γενικότερα σε οργανισμούς κοινής ομφυλίας. Θα έλεγα εγώ. Ναι, ήμασταν έτσι αποσβολωμένοι. Λέμε ρε παιδιά, εντάξει, μια κουβεντούλα είπαμε τώρα. Δεν είναι ανάγκη αυτό να χαλάσουμε τις καρδιές μας γιορτάρες μέρες. Τη στιγμή που δεν υπάρχει κανείς. Αν θέλει κανείς όμως να νιώσει έτσι στο πετσί του την ημέρα, να νιώσει ότι δεν είναι μόνος του σε αυτή την πόλη, στην Θεσσαλονίκη την καλοκαιριάτικη, θα σπεί τώρα κάπου να είναι στο 38, ας το πάρει να το κάνει το πρωί βόλτες. Ναι, όχι. Θα βιώσει ωραίες. Θα βιώσει λίγο 2, 3, 8, 33, 39 να μην τα πάρει. Ναι, δηλαδή μην τα πάρει. Να μην τα πάρει, είναι άδεια. Νόμιζα είπες το τηλέφωνο του Άστρα αυτή την περίπτωση. Όχι, 11:85. Εντάξει, οκ. Αλλά θέλει να νιώσει ότι έτσι να κάνει extreme sport, ένα βίβερε περικολοζαμέντε. Άλλοι πάνε κάνουν bungee jumping, άλλοι πάνε κάνουν παραπέντε, δεν ξέρω κι εγώ τι τώρα τα καλοκαίρια. Όχι φίλε, πάρε το 38 και θα βιώσεις εμπειρίες που δεν τις έχεις ξαναζήσει. Γατάκια. Τι είναι αυτό το 38? Το 38 καλέ, το λεωφορείο, ευκαρπία. Α. Τι είναι αυτό το 38? Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο. Αν υπάρχει κανείς άλλος, πέρα από όλους αυτούς που μαζευτήκαμε σήμερα το πρωί στο λεωφορείο, εκτός από μένα και την Κατερίνα τη Βουγιούκα στο στούντιο, εδώ παρούσα. Εσύ μια μαζοχίστρια μου φαίνεται. Πείτε δεν το κάνεις αυτό τώρα. Ε, παιδί μου. Έχεις εδώ τις χειρότερες μέρες. Για να λες μετά όμως ότι όταν εμείς αυτό εκεί το ένα το άλλο. Σου ξέρω, σε καταλαβαίνω. Όλοι διακοπές. Όλοι διακοπές. Και που εμείς εδώ στα στούντια, στο Λίμπερο 107,4. Και μια γραμμούλα που μας υποδέχεται στην καινούργια ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς το να. Τι κάνουμε? Για όλους τους οδηγούς τα πάντα εκεί πέρα. Α, Σάββας είσαι? Εγώ είμαι. Εσύ είσαι πολύ διαφορετικός από όλους μας. Αν και δεν έχω πάρει το λεωφορείο σου, αλλά θέλω να το πάρω, αλλά
από την ελάχιστη ιδιοσυγκρασία που έχω γνωρίσει, νομίζω ότι θα είσαι πλήρως και ήρεμος στη δουλειά σου. Η Κατερίνα πιστεύω να κατεβαίνει με το δικό μας το λεωφορείο. Με 33, ναι, πολλές φορές. Έτυχε Σάβα σήμερα το πρωί. Όχι, σήμερα κατέβηκε με 2. Πρέπει να λέει εκεί στην τηλεματική που έχει συστάσεις και ποιος οδηγός οδηγάει. 33 με το πώς είναι, πώς πας ένα εστιατόριο και λέει καλησπέρα σας σήμερα, με λένε Γιάννη, σήμερα θα σε εξυπηρετήσω εγώ. Ναι. Έτσι πρέπει να είναι. Και να επιλέγουμε τα λεωφορεία. Πώς και έτσι εσύ εδώ, δεν πήρες καμιά διούλα? Όχι, εδώ πέρα είμαι παντού, δουλεύω συνέχεια. Τώρα μέχρι άντε τον Οκτώβριο. Άντε ρε, εσύ, γιατί τόσο αργά? Αργά, έτσι, τι να κάνουμε, αργά φέτος έτυχε αργά. Δεν πειράζει, είμαστε. Κουράγια, μαζί θα τα περάσουμε εδώ. Μαζί, πάντα μαζί. Μαζί, να είσαι καλά, καλή σε ευχαριστούμε. Συνέχεια, παιδιά, καλά, κουράγια, τσάου, τσάου. Να είδες, να ακούς τη γλώσσα σου που λες, ας πούμε, διάφορα. Και είναι ο αγαπημένος μου Σόβος, ο οποίος είναι πολύ διαφορετικού στυλ άνθρωπος ούτως ή άλλως και το καταλαβαίνεις. Φαντάζομαι ότι και οδηγικά θα είναι περίφημος. Εδώ που μας στηρίζει στο Λίπερο 107,4. Να καλημέρα, να αυτός ο άνθρωπος δεν πάει πουθενά. Διακοπές, δουλεύει, θα πάρει άδεια τον Οκτώβριο για να μπορούν να πάνε όλοι οι υπόλοιποι τα καλοκαίρια. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook. Σήμερα παραμονή του 15 Αυγούστου. Έχω ακούσει από κάποιους να γράφουν, γενικά βιαζόμαστε πάρα πολύ με τις γιορτές. Ναι, τι γράφουνε? Είμαστε πολύ καλό ανυπόμονοι. Καλό 15 Αυγούστο. Ήδη αρχίζουν και γράφουν, όχι καλό 15 Αυγούστο, καλή Παναγιά. Και δεν την έχω καταλάβει, ναι, αυτή την ευχή για ποιο λόγο. Καλή Παναγιά λέει. Πρώτη φορά την ακούω, ή μάλλον παίζει από τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα αρχίζει και καθιερώνεται ότι είναι η Παναγιά αύριο. Πώς λέμε η πρωτοχρονιά. Ναι. Κάπως έτσι διαφοροποιείται το πράγμα. Τι να πω, αν είναι δόκιμος ο όρος, να τον ευχηθούμε και εμείς το καλή Παναγιά. Αλλά ήδη από χθες άρχισαν να τον εύχονται. Εντάξει ρε παιδιά, καθίστε λίγο να περάσει και σήμερα εργάσιμη είναι. Ναι, καλή Παναγιά, δεν ξεκινά καλά η μέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα κύριε Μπάτμαν. Καλώς το να, καλώς το να. Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Και καλό 15 Αύγουστο και καλή Παναγιά. Δεν ξέρω τώρα, ισχύει αυτό το πράγμα? Ας μας πει κάποιος πιο ειδικός, κάποιος εκκλησίας που τα ξέρει, τι πρέπει να ευχόμαστε. Ναι, πάρει κάποιος ιερωμένος να μας πει. Τέτοια ώρα λες να είναι ξύπνοι και ιερωμένοι. Έχει... Κάποιοι ξύπνοι να κάνουν τον όρθρο. Α, έχει τέτοια ώρα εκκλησία? Δευτέρα καθημερινή. Είναι παραμονή. Παραμονή το απόγευμα θα έχει καμιά περιφορά. Δεν ασχοληθεί η εκπομπάρα σήμερα. Σήμερα πολλά και ποικίλα δέματα, γιατί δεν ξέρουμε τι έχουμε. Όπως κάθε φορά άλλωστε. Έχουμε. Αύριο θα γίνει εκπομπή. Αύριο όχι. Αύριο είναι 15. Αύριο είναι της Παναγιάς. Τώρα μην πέσει καμιά φωτιά και μας κάψει. Μάλιστα. Εγώ σήμερα δεν δουλεύω, δεν πάω χτύμα ούτε αύριο ούτε την Τετάρτη. Γιατί έτσι? Να φουσκώσουν λίγο τα ροδάκια. Α, μια χαρά. Θα κανονίζω έτσι με το πόντισμα και. Οπότε αραχτώ σήμερα στο σπίτι. Ναι, θα σας ακούσω λίγο χαλαρωμένο. Μ' αρέσεις, θα πας για κανένα μπανάκι εκεί κοντινό. Καλύτερα στο σπίτι να ξεκουραστούμε να πω καλά τη θέση παρά. Σωστός. Περιπέτειες. Έτσι. Σωστός. Μια φορά είχα αλλάξει 15 στάσεις σε ναστικό. Ναι, γιατί? Και στο ιστορικό 15-40 εκκλησίες για να πω την πιο όμορφη γυναίκα της γειτονιάς. Νεκοκατέβαινα. Ασχοληθείτε λίγο με αυτό το θέμα. Σωστό. Εντάξει, θα το ασχοληθούμε. Την καλημέρα. Καλημέρα. 15, ξέρω το 15 έχει 15 στάσεις από μόνο του. 40 σχέσει. Δύσκολα είναι. Α, δεν μας είπε γιατί 15 στάσεις να τις αλλάξεις το κέντρο, ok. Αλλά να αλλάξεις καθώς ανεβαίνει 40 κλεισιές στο 15. Ναι, από την Αγγελάκη και μετά αρχίζει και τις αλλάζεις. Ναι, τις αλλάζεις, αλλά αρχίζει την ανηφόρα για να βρει πιο ωραία γυναίκα. Εκεί λίγο δύσκολα. Εκεί όμως δείχνει και το δείκτη της ανδρείας σου και του θάρρους που έχεις. Και πόσο ψάχνεις. Έψαχνε εκεί 40 κλεισιές. Μάλλον θα έψαχνε κάποια μορφωμένη κοπέλα, γιατί εκεί μένουν συνήθως δεσποινίδες που φοιτούν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ήξερε εδώ ο άνθρωπος. Αλλά πού να τη βρει, θα ήταν όλες μέσα στα διαβάσματα. Έχουμε περάσει και από 40 εκκλησίες. Εσύ ως τι, ως να μένει. Έμενα, ναι. Έμενε 40 εκκλησίες. Εντάξει, λογικό ο Ηρακλής. Πού αλλού θα είμαι. Θα πηγαίνεις. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο. Προπαναγιά τότε, άμα είναι αύριο της Παναγιάς που το λέμε έτσι. Αυτό που γιορτάζουμε. Το θάνατο. Ας το μην τα πιάνεις τώρα πρωί πρωί. Γιατί είμαστε τέτοιοι να πούμε εδώ. Εδώ γιορτάζουμε ρε εσύ την είσοδό μας στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που ξεκλήρισε τη χώρα μας. Καλά, πέρα από αυτό, είμαστε η μοναδική χώρα που γιορτάζει την είσοδο. Την είσοδο και όχι την στον έξοδο. Στον πόλεμο και όχι το τέλος του πολέμου. Όχι, σε καμία αλλά περίπτωση. Αυτό που ως θρησκεία γιορτάζουμε τους θανάτους. Γιατί ο θάνατος στη θρησκεία αποτελεί λύτρωση για τον άνθρωπο από τα επίγεια.
από την ύλη γίνεται άειλο κενό. Ε, καλά τα λέω. Τι είναι ξέρω. Αυτά, να με βραβεύσει μια εκκλησία τώρα, να στα πω εγώ. Να βγει ο Παφούλιας να μας πει. Είναι λύτρος. Γιατί, παιδί μου, άμα πεθάνω και εγώ θα γιορτάσουμε το θάνατο του Μπατμανίδη. Λύτρος. Ναι, γιορτάσουμε τη γέννησή του. Τη γέννηση. Ναι, γιορτάσουμε του Χριστού τη γέννηση. Ναι. Γιατί ο θάνατος είναι η ανάσταση, λέει η εκκλησία. Έτσι λοιπόν. Γιατί ο θάνατος δεν φέρνει πρωινό ξύπνημα, θα σου πω εγώ. Μια χαρά βολεμένη είναι όλοι πεθαμένοι εκεί. Χρειάστηκε κανένας πεθαμένος να ξυπνήσει από τα γρεγαράματα τώρα εδώ μέσα στο καλαμπιεράκι. Τι να κάνουμε, την κίνηση. Επίσης δεν γίνονται γάμοι αυτή την περίοδο. Τι λες καλέ αλήθεια. Απαγορεύεται. Η εκκλησία είναι έτσι λίγο σφιχτή. Σφιχτή, δεν κάνει γάμου. Δηλαδή. Σήμερα δεν κάνει σίγουρα. Σήμερα, αύριο δεν κάνει σίγουρα. Ναι. Δεν θέλω τέτοια. Δηλαδή άμα σκάσω εγώ τώρα ας πούμε με... Με κυρία Μενιφικό. Με κυρία Μενιφικό και πακέτο και πω να ανάψετε όλους τους πολυελαίους. Αυτό ξέρεις είναι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται όλοι σιγά τους πολυελαίους θα μου πουν οι άλλοι. Βρε να πω να πληρώσω και κόκκινα χαλιά κάτω και μπουχάρες να βάλουμε στην εκκλησία αυτό. Να το δώσω το κάτι της μου. Βέβαια εκκλησίες δεν παίρνουν λεφτά για τους γάμους. Απλά δίνεις ό,τι προαιρείς. Να, 1 με 14 Αυγούστου. Δεν γίνονται γάμοι. Λέει εδώ πέρα. Είναι η νηστεία. Ναι, μόνο 15 για το μέρες. 15 Αυγούστου. Μάλιστα, ναι, ναι. Προς τιμή της Παναγίας στηρείται αυστηρή νηστεία από 1 μέχρι 14 Αυγούστου, κατά την οποία νηστεύουμε από το λάδι. Ναι. Γι' αυτό και πολλοί την χαρακτηρίζουν ως γιορτή, ως το Πάσχα του καλοκαιριού. Πάσχα του καλοκαιριού. Δεν... Επίσης, ναι, λόγω της γιορτής, στο διάστημα αυτό δεν γίνονται γάμοι από την εκκλησία μας. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ τώρα θέλω να παντρευτώ, να το πάρω το κορίτσι, βολεύει, δεν θα παντρευτούμε. Λες γι' αυτό οι γονείς μου να παντρεύτηκαν 20 Αυγούστου. Ίσως γι' αυτό. Εγώ πιστεύω ότι για άλλο λόγο σου λέει 1 με 15, μα κάνουμε γάμο. Με διακοπές και μετά πάμε για γάμο. Δεν θα είναι κανένα στην εκκλησία να ανάψει κεράκια. Θα είναι όλοι στα νησά και στις Χαλκιδικές και στα παραθεριστικά μέρη. Οπότε σου λέει ας βάλουμε με πρόσχημα ότι δεν γίνεται γάμο. Μετά το 15 Αυγούστου να επιστρέψουμε να έχει και το κάτι της. Να δουλέψουν και τα μαγαζά η εκκλησία, φροντίζει για όλο το παροχικό ιστό της χώρας. Τι νομίζεις, δεν είναι αυτά, αυτά είναι μελετημένα, δεν είναι τυχαία τώρα. Σε παρακαλώ, η εκκλησία φέρνει την ανάπτυξη, Κατερίνα μου. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Είναι η μόνη που έχει χρήματα. Εσύ, ρε εκκλησία, πάρε καμιά ομάδα εκεί να βοηθήσει. Εδώ δεν παίρνει τους παπάδες. Τους παπάδες, πέρυσι, ασχολιόμασταν αυτό. Τι κάνουν τα παιδιά αυτοί. Κάνουν μεταγραφές. Εγώ μπαίνω παρακολουθώ. Προφανώς και μπαίνω. Αλφα, σίγμα παπάδες, γάμα αριστεχνικό είμαστε. Ναι. Εκεί θα ενημερωθούμε και όταν θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα θα δώσουμε και μια πιο ενδελεχή καταγραφή των πραγμάτων. Εγώ έχω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί όλοι κάνουν νηστεία το Πάσχα που είναι trendy και έχει Γαϊτάνο και έχει τον Ατάλο και τώρα το καλοκαιράκι. Όχι, ξέρουμε και τώρα που εγώ δεν ξέρω κανέναν. Εγώ ξέρω. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω κανέναν διότι το Πάσχα εντάξει, ρε παιδί μου, μέσα στο χειμώνα θα κάνουμε. Τώρα το καλοκαιράκι. Γιατί ζορίζονται, γιατί λένε είμαστε διακοπές. Για να νηστέψω. Μην πας και διακοπές 1 με 15 ώρα. Μην πας. Μην μου κάνεις το σταυρό από πάνω ως κάτω τότε και τώρα μες στην παραθέρηση μια χαρά είσαι. Ποτάρες, μπριζολάρες. Μπριζολάρες, καλαμαράρες. Αυτό είναι τυστήσιμο βέβαια. Όχι, γιατί είναι μέσα σε Ελλάδα. Μέσα σε Ελλάδα. Νηστεύουμε και από λάδι. Εντάξει, οκ, τότε. Είναι νηστίσιμο να φας, ας πούμε, αστακό, very pin. Ναι. Λέω εγώ, το βράζεις, ένα νερό δεν βάζεις, δηλαδή, μια χαρά, βραστός ναι. Αστακός. Γαρίδες, καραβίδες, στα κάρβουνα. Το ότι όλα αυτά είναι νηστίσιμα, έτερο είναι κάτερο. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο, που νηστεύει, ενδεχομένως και να μας ακούει και να συγκεντρώνεται στο πλάι μας, εδώ, στον Λίμπερο 107,4. Στην προπαναγιακή εκπομπή του Λόγω Επειδή. Δεν ξέρουμε πόσοι έχουν μείνει στην πόλη και πόσοι υπάρχουν. Φαντάζομαι ότι είναι ελάχιστες ή πώς το βλέπεις από την κίνηση, από τους φίλους. Όχι, εμάς η γειτονιά μας είχε κόσμο. Δηλαδή και χθες το βράδυ απέναντι πολυκατοικίες είχαν φώτα. Ναι, τους παρακολουθεί. Τα ξέρετε, τους παρακολουθεί βουλιούκα. Προφανώς και τους παρακολουθώ. Να ξέρω τι θα πω. Ναι, δεν είναι κανένα ματάκια εκεί. Μην ανησυχείτε στη γειτονιά την καινούρια. Είχαν απλώς ρούχα. Τα λέει. Ήρθε ένα καινούριο ζευγάρι να λέει αυτή πολύ. Μια ψυχανόμπαλη βγαίνει και κοιτάει. Όχι, μην ανησυχείτε εκεί στη γειτονιά που μένει στο καινούριο σου σπίτι. Απλά κάνει ρεπορτάζ. Δεν είναι αυτό καμιά περίεργη. Ποτέ δεν ήμασταν εμείς περίεργοι. Ποτέ δεν σταματούσαμε να δούμε γιατί μαλώνουν τα ζευγάρια. Καλημερίζουμε τον κόσμο στη γραμμούλα μας. Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. Καλώς τον να, καλώς τον να. Τι κάνετε, καλά είστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Καλά, δόξα Θεώ. Παιδιά, ναι. Αυτό που λέει καλή Παναγία δεν το λένε σωστά. Ναι. Καλή παραμονή της Πρωτομαγιάς. Πρωτο... Άιντε, της Πρωτομαγιάς. Της 15 Αυγούστης. Ξέρω εγώ πώς θα το πω. Όχι. Ναι. Παραμονή της Παναγίας. Έτσι, έτσι.
Όχι καλή Παναγία, είναι σαν να κοροϊδεύουν τώρα αυτό που λένε. Ναι, δεν ξέρω, μπορεί και να είναι και σωστό, γιατί το βλέπω να γράφεται παντού, ας πούμε. Το βλέπω και σε θρησκευτικά. Ψάει, τώρα τι να μας ενημερώσει κάποιος ιερωμένος. Έχουμε και τόσες κοπέλες εδώ της θεολογίας, ας πούμε και αυτές στο τηλέφωνο να μας βοηθήσουν. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ δεν το βρίσκω. Δεν το βρίσκω σωστό, ναι. Ή όπως λένε, καλό παράδεισο, που κι αυτό δεν ξέρω κατά πόσο. Όχι, αυτό ισχύει. Καλό θα είναι ο παράδεισο. Αν παράδεισο και κακό, δεν θα είναι. Σωστό γι' αυτό. Αν φεύγει κάποιο από τη ζωή, λένε μετά οι άλλοι, καλό παράδεισο. Ναι. Καλό είναι αυτό, αλλά. Ναι. Τώρα, καλή Παναγία. Εντάξει. Δεν χτυπάει ωραία. Ίσως κάποιο να μα βοηθήσει όμω, κάποιο εκεί, νεοκόρο, κάποιο, μια νεοκόρη. Καλή παραμονή τη Παναγία. Έχει και κάλαντα. Τώρα. Αυτό δεν το ξέρω. Μάλιστα, μήπως έχει τίποτα. Γιατί όχι, και το Πάσχα έχει κάλαντα, παιδιά. Δεν τα ξέρουμε αυτά τα παιδάκια, κουρόιδα. Μάθετε, θα δούμε. Και του Λαζάρου και τα φώτα και ναι, πάντα. Ναι, έχει, αλλά μας τα κρύβουνε. Μας τα να μην βγάλουμε λεφτά. Να μην βγάλουμε λεφτά τόσα χρόνια, δεν μας τα λέγανε. Μας ξεπετούσαν. Ξέρω, παιδιά. Μέχρι τι ώρα κάνετε εκπομπή, παιδιά. Μέχρι τις 10 σήμερα. Mm-hmm. Εδώ θα είμαστε. Πάπη, θέλω να πω το εξής. Ναι. Υπάρχει ένα έκτακτο πρόβλημα. Μάλιστα. Με ένα παιδάκι που έχει ανάγκη από ένα φάρμακο. Είναι στην Ξάνθη, από εκεί είμαι εγώ. Ναι. Μπορώ να σας πάρω μετά τις 9. Ναι, μετά τις 9. Σήμερα δεν ξέρω αν έχουμε γραμματεία. Δεν ξέρω, δεν έχουμε. Μήπως αυτό. Γιατί αυτά είναι θέματα που δυστυχώς πρέπει να συνεννοηθείτε με την διοίκηση του σταθμού. Γιατί εμείς ναι, από μόνοι μας δεν μπορούμε να. Υπάρχει. Απλώς μια ερώτηση. Μπορώ να βρω και άλλα μέσα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ναι, όχι, σας το λέω αυτό γιατί υπάρχει από το SURU οδηγία. Εγώ απλώς μια ερώτηση έκανα για να μην ψάξω κάπου αλλού. Όχι, δεν είναι να ψάξεις. Με συνεννόηση με το σταθμό γίνονται όλα. Αυτό θέλω να πω. Ποιος είναι εκεί υπεύθυνος του σταθμού? Όταν είναι η Μαριλής, η γραμματεία, αυτή θα μεταβάσει όλα τα αιτήματα στους... Την Τετάρτη καλύτερα. Αν θέλετε πάρτε την Τετάρτη και θα τα λύσουμε όλα. Όχι, την Τετάρτη θα είναι αργά, τέλος πάντων. Μάλιστα. Έγινε, παιδιά. Έγινε, για χαρά. Καλή συνέχεια. Για χαρά. Ναι, δυστυχώς τώρα σε τέτοια ζητήματα εννοείται ότι όλοι έχουμε την καλή διάθεση να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, σιγά και τη βοήθεια κιόλας. Αλλά υπάρχει περιορισμός από το... από την νομοθεσία όσον αφορά το πώς θα επιχειρήσεις και θα επιχειρήσεις τέτοιες καταστάσεις, παιδιά, ειλικρινά. Γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μας και πολλά έχουν ακούσει και τα ότα μας κιόλας. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Το ράδιό σου χαμήλωσε. Δεν έχω ράδιο. Και πώς μας ακούσε εδώ? Δεν μπορώ να σας ακούσω έτσι και έτσι και μας ακούσε. Από το ίντερνετ σας ακούω. Από το ίντερνετ. Αυτό χαμήλωσε το ίντερνετ γιατί παίρνουμε επιστροφή γι' αυτό. Τώρα μας ακούς? Τώρα μ' ακούς καλύτερα? Ναι. Περίφημα. Μια χαρά σας ακούω. Περίφημα. Από πού μας ακούς? Από βασικά Αμερική μένω. Πενσιλβάνια. Τώρα βασικά τώρα είμαι στον δρόμο. Ναι. Σας ακούω στο αυτοκίνητο. Αλήθεια. Από Νέα Υόρκη ήμουν βόλτα και γυρνάω, επιστρέφω σπίτι. Σοβαρά. Από όπου μας συγκινήσει ιδιαίτερα. Κι εγώ θέλω να πω μια μέρα ήμουν στη Νέα Υόρκη βόλτα και σ' ακούω, Μπάμπη. Ρε άνθρωπέ μου, τώρα στη Νέα Υόρκη τι δουλειά έχεις να ακούς λόγω επειδή? Δηλαδή με προβληματίζει εμένα αυτό το πράγμα. Όχι. Είμαι επιστροφή στον δρόμο. Έχω ένα 2 ώρα επιστροφή. Οπότε κάτι πρέπει να ακούσουμε. Οπότε να ακούσουμε λίμπερο. Να ακούσουμε να πούμε για την κίνηση στους δρόμους στη Νέα Υόρκη. Πώς είναι η επιστροφή, η κάθοδος για Πενσιλβάνια. Η επιστροφή είναι πολύ καλή, δεν έχει καθόλου κίνηση. Αλλά όταν ερχόμουν, επειδή ντελαπάρισε μια ταλικά, και εδώ στην Αμερική, όταν γίνεται κάτι τέτοιο, κλείνει όλος ο δρόμος. Οπότε μας κλείνει ο δρόμος για μια μισή ώρα μέχρι να καθαρίσει ο δρόμος. Και μιλάμε για δρόμο 6 λωρίδες. Φαντάζομαι. Δρόμο... Λοιπόν, και κλείσαν τον δρόμο για μια μισή ώρα. Οπότε αντί για 2 ώρες έκανα 3,5. Τι ώρα έχετε εκεί τώρα? Τώρα είναι 12.30. Η Ελλάδα πρέπει να είναι 7.30 τώρα. Ναι, 7.30 το πρωί. 12.30 το βράδυ. Ναι, ναι. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Ωραία, είμαστε και βραδινή εκπομπή. Επιτέλους, τον ήρό μας. Τον ήρό μας. Να αναπτύξουμε και βραδινά θέματα. Πόσα χρόνια είσαι στην Αμερική? Δεν είμαι πολλά, είμαι μια διετία. Α, τίποτα. Φρεσκαδούρα είσαι, φρεσκαδούρα, εντάξει. Φρεσκαδούρα, ακόμα μυρίζει Ελλάδα. Ευχόμαστε γρήγορα να την ξεπετάξεις από πάνω σου και να μπορέσεις να προσωμάσεις. Μένεις εσύ Πενσιλβάνια. Δεν νομίζω. Δεν φεύγει, η Ελλαδίλα δεν φεύγει από πάνω σου. Δεν φεύγει. Έχει άμα έρθει λίγο μεγάλο, λίγο δεν φεύγει. Μάλιστα. Ομάδα, τι ομάδα είσαι? Ομάδα είναι το ΟΚΑΡΑ, δεν το συζητάμε. Πάξεις. Αρρώστια. Έτσι.
Έτσι, από εδώ. Από, από πολλές ώρες δηλαδή που ξεκινάω 2 ώρες από εδώ που είμαι για να πάω στο σύνδεσμο που πάω από τη Νέα Υόρκη, για να πάω το παιχνίδι, για να κάνω εκεί μέρος. Α... να μιλήσουμε. Τέτοια αρρώστια. Τέτοια, αφού δεν μπορούμε να πάμε το εγκύπεδο του Νέου. Που ερχόμαστε και το κάνουμε εδώ πέρα του Μπαδά στη Νέα Υόρκη. Έχει πολύ κόσμο, έχει αρκετούς παοξίδες. Είναι πολύ οργανωμένος ο σύνδεσμος. Ναι, έχουμε δει, έχει επισκεφτεί και ο Ιβάν και όλας προσφάτως, είχε επισκεφτεί και τα γραφεία. Ναι, ναι, ναι. Γενικά, γενικά έχει, υπάρχει. Ναι. Υπάρχει έχει μια... βοηθήσει αρκετά και ο Ιβάν αρκετά. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα από εκεί μακριά? Πώς τα βλέπω τα πράγματα από εκεί μακριά? Ναι. Τόσα χρόνια κάνουμε υπομονή. Πάλι υπομονή. Σωστό. Τόσα χρόνια κάνουμε υπομονή. Κοίταξε, φέτος, τώρα διάβασα βασικά σε μια εφημερίδα από όνομα, λοιπόν ότι έχει κλείσει ο Βιερίνη, ότι να την πάζει και αυτό το φέτος, μάλλον πολύ στο αυτοκίνητο, θα ήθελα μια μεταγραφή τέτοιου τύπου. Όχι επειδή θέλουμε, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι πάω θέλει ποδοσφαιριστές, θέλει τουλάχιστον 2 ηγέτες, 2 ποδοσφαιριστές που θα πάρουν την ομάδα της πλάτης. Ποδοσφαιριστές του 7 έχουμε, ποδοσφαιριστές του 9 δεν έχουμε, ή του 10. Το παραπάνω δηλαδή. Μάλιστα. Νίκο, εσύ είπαμε, Νίκο, το όνομά σου. Μάνος, Μάνος. Εντάξει, καλά, εγώ τεπα... στην τύχη λέω, μπας και το πετύχω. Πώς δεν είπα Γιώργος. Να είσαι καλά, Μάνο μου, καλά κουράγια, καλή επιστροφή και χαιρόμαστε ιδιαίτερα και χαρήκαμε κιόλας και χαιρόμαστε να... Ήμουνα 45 μέρες, γύρισα από 5 Ιουλίου με πίσω. Α, ήσουν εδώ, λαδά. Ήμουν από 25 Μαΐου μέχρι 5 Ιουλίου. Α, καλά, εντάξει, το του δώσεις και κατάλαβε. Χόρτασα. Φτάνει τόσο. Τα Χριστούγεννα πάλι, τα Χριστούγεννα. Δεν μου λες εκεί που κάνετε μπάνιο στην Αμερική. Άστο. Πάμε New Jersey και αυτά, κανένα Long Island, αλλά είναι οι θάλασσες εδώ πολύ άγριες. Είναι ωκεανός, παγωμένα τα νερά. Φυσικά δεν μπορείς να κολυμπήσεις και πάρα πολύ βαθιά γιατί κινδυνεύεις από καθαρίστηση. Δεν Χαλκιδική δεν είναι, αυτό θέλουμε να καταλήξουμε. Δεν έχει. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα. Δεν έχει πουθενά. Έτσι. Καλημέρα, παιδιά. Καληνύχτα, μάλλον και καλημέρα σε εμάς. Γεια σας. Καλό δρόμο, τσάω. Από Πενσιλβάνια, κυρίες και κύριοι, γιατί όταν λέμε καλημέρα. Να τα βλέπετε εσείς αυτά. Όταν λέμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο, το εννοούμε. Ξέρουμε ότι υπάρχει κόσμος σε όλο τον πλανήτη, όπου συσπηρώνεται γύρω από το λόγο επειδή και από τον Λίμπερο, την φωνή της ξενιτιάς. Θα βάλω τώρα καν καζατζίδι, ε. Γιατί, παιδί μου. Λοιπόν, είναι πολύ πρωί. Γιατί μια χαρά είναι. Ναι, αλλά και είναι πολύ βράδυ. Ναι, θα γυρίσουμε με καζατζίδι τώρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. 7:34 και 35. Και θα επιστρέψουμε πολύ σύντομα. Τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Να λύσουμε τις απορίες. Παραμονή της Παναγιάς. Γιατί και πώς λέγεται καλή Παναγιά. Ευχόμαστε, τι λέμε αυτά και πολλά άλλα. Και αθλητικά εδώ. Ναι. Λέει, πού είσαι ρε Κοέλιο. Το ήθελα να το πω αυτό και θα το πού είσαι ρε Κοέλιο. Όχι Κοέλιο. Ουμπέρτο Έκο. Α, τους μπέρδεψα ότι να είναι. Καμία σχέση και μεταξύ. Ναι. Και... ξαναπάω από την αρχή. Πού είσαι Ουμπέρτο Έκο που είπες ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Γίνεται σφαγή κανονικά. Μόνο τον Αύγουστο. Μόνο ειδήσεις υπάρχουν. Έλα, ούτε είχε έρθει να δει ποτέ στην Ελλάδα ο άνθρωπος. Μεταγραφές έκαναν εκεί στο καμπιονάτο τον Αύγουστο. Δεν κάνανε. Όχι. Λοιπόν, διαλυματάκι και θα απαντήσουμε σε όλα. Μείνετε συντονισμένοι. Παναγιά μου, Παναγιά μου, τι είναι τούτη η εκπομπή. Είναι το λόγο επειδή. Μάχημος της επάλξης. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ. Πού να πάμε άλλωστε. Έτσι, παραμονή του 15 Αυγούστου, παραμονή της Κίμης Θεοτόκου και παρόντες στις επάλξεις, στα ραδιόφωνα, στα Ερτζιανά. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο, όσοι έχουν απομείνει στην πόλη. Μάλλον αυτοί που έχουν απομείνει είναι εκτός πόλεως. Είναι στις Αμερικές. Είναι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Πανταχώθεν. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζετε. Παναγιά μου, Παναγιά μου, τι είναι το...
Δευτέρα 14 του Αυγούστου, καλή εβδομάδα κιόλας. Η πιο περίεργη Δευτέρα. Είχα καιρό να το βιώσω αυτό το πράγμα, να μεσολαβεί εργάσιμη ανάμεσα σε Σαββατοκύριακο και 15 Αύγουστο. Θα είναι σαν να είναι εργάσιμη, αλλά φαντάζομαι ότι περισσότεροι θα την έχετε κοπανίσει, θα την έχετε κολλήσει κάπως, ή δεν θα πάτε, ή θα αρρωστήσετε, ή χιλιά άλλα δυο. Προεόρτια της κοιμήσεως της Θεοτόκου Μιχαίου του Προφήτου και δεν έχουμε καμία μα καμία εορτή. Ένα αναμονή της μεγάλης εορτής της χριστιανοσύνης, η κοίμησης Θεοτόκου. Αύριο γιορτάζουν της Παναγιάς στα μάτια. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, τι Παναγιώτιδες, τι Πάνοι, τι Παναγίδες. Δέσποινες. Τι Πανίκοι, τι Παναγούλες. Όχι αναγούλες, τι δέσποινες γιορτάζουν, τι Μαρίες βεβαίως, οι οποίες έχουν μείνει... Καλά, αυτές γιορτάζουν όποτε θέλουν. Ναι, οι Μαρίες έχουν 676.000 γιορτές. Τι γεστημανίδες γιορτάζουν, γιατί έχουμε και άλλα ονόματα που δεν τα γνωρίζουμε. Το Μαρία Παναγιώτης Δέσποινα το ξέρουμε. Mm. Ο Θεοτόκης γιορτάζει αύριο, η Μαριάντζολα γιορτάζει, η Μαρινέλα εορτάζει, η Ελώνα... Η Ελώνα. Η Ελώνα, έτσι λέγεται. Ah. Ναι, παιδί μου, η Ηλιοστάλακτη. Φαντάζει τώρα να λέγεσαι ηλιοστάλακτη. Να σε λένε ηλιοστάλακτη Ελώνα Βουγιούκα. Ηλιοστάλακτη Ουσαμπασίδου. Φαντάζεσαι. Το κακό στο χειρότερο το πάμε. Η Καθολική, η Κρυστάλλο, η Κρουστάλλο εορτάζει αύριο. Ναι. Η Κρουσταλένια, η Πρέσβεια, η Πρεσβεία. Ναι. Μάλιστα και η Σιμέλα. Εντάξει. Βεβαίως από το Παναγία Σουμελά εδώ. Γνωστό αυτό. Αύριο μάλιστα είναι και Παγκόσμια ημέρα φάρων. Έτσι, για να ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε. Μη τυχόν και σας ρωτήσει κάποιος και δεν το τι Παγκόσμια ημέρα είναι σήμερα. Ναι. Αλλά όλα αυτά αύριο που δεν θα έχουμε εκπομπούλες και αυτό φροντίζουμε και να σας ενημερώνουμε. Από σήμερα. Σήμερα κάποια Παγκόσμια ημέρα δεν έχουμε. Όλα βαίνουν προεόρτια θα λέγαμε. Με κρυουλάκι. Ωραία, ήταν. Με πολύ δροσιά, με αισθητά πεσμένες θερμοκρασίες. Από χθες το βράδυ ο κόσμος κοιμήθηκε καλά. Για σήμερα Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς βόρειο-δυτικούς ανέμους με ένταση που θα φτάσει στα 3 από φορ. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες περιμένουμε αλλαγή στο σκηνικό του καιρού με συννεφιά και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου με μια μικρή εξασθένιση των ανέμων από νότια διεύθυνση και ένταση μέχρι 2 από φορ. Δροσά. Ο κόσμος τουλάχιστον που θα μείνει εδώ στην πόλη θα το απολαύσει, αλλά από Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε και νέα άνοδο της θερμοκρασίας. Για εσάς που πάτε αργά διακοπές. Αργά διακοπές. Για δουλειά πάμε, Κατερίνα. Σιγά. Εμείς διακοπές θα κάνουμε, άσε τώρα. Μάθατε όλοι, ξέρετε εμάς η ψυχούλα μας εκεί. Για πες. Α, να τραγουδάμε, να υποφέρουμε, να μεταφέρουμε τον πόνο του κοσμάκι. Mm. Αυτό το βάρος το δυσβάσταχτο που κουβαλάω στις πλάτες μου. Καταλαβαίνεις τι είναι. Άσε τώρα, μάθατε όλοι, πάμε διακοπές. Καταλαβαίνω. Ούτε ο ήλιος θα με δει εκεί στην Αμοργό που θα πάω. Δεν νομίζω να χειάζω. Κοιμάσαι δηλαδή. Ά, καμιά δεκαπενταριά μποφόρτια τώρα. Αυτά δεν έχω δει καιρό, δεν θέλω να δω καιρό. Φοβάμαι. Φοβάμαι, δεν λες τίποτα. Απάρκια μα σηκώσει. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook για τους λίγους τους εναπομείνατε στην πόλη. Τι θα κάνουμε δηλαδή τώρα εμείς αυτές τις δυο μέρες, πώς θα την περάσουμε που θα είμαστε μόνοι τι? Μας. Και τι να είμαστε μόνοι μας, τόσοι είμαστε εδώ. Και τόσοι είμαστε, βλέπουμε εσύ και να είσαι. Εμείς σήμερα θα πάμε σε ένα πανηγύρι. Πού έχει πανηγύρι, πρέπει στο να δούμε. Στο Φίνικα. Στο... Το ψήνι. Ψήθηκα. Θα μιλήσουμε τα απόγευμα. Μπράβο, το πανηγύρι του Φίνικα είναι σούπερ ιστορικό. Δεν έτυχε ποτέ να είμαι 15 Αύγουστο στην πόλη, να σου πω την αλήθεια. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου. Και μας καταντήσανε Μπατμανίδης με ΣΥΡΙΖΑ. Και έχω ακούσει τα μέγιστα για το πανηγύρι. Έχω του πάει Φίνικος. Πριν από καμιά δεκαετία. Ναι. Ήταν εξαιρετικό. Κάθε γειτονιά στείνει ένα αυτοσχέδιο δικό της πανηγύρι. Βγάζει έξω ψήνει σουβλάκια, βγάζει μουσικές. Mm. Έχει και κούνιες. Μάλλον θα μας συνοδεύσει και Φινικιώτης. Βέβαια, με Φινικιώτη θα πάει καλά μόνοι μας. Με σχετικό μας. Θα πάμε. Εννοείται, δεν θα πάμε τέλειος τουρίστες. Δεν θα πάμε τουρίστες, δεν θα μπούμε μέσα κιόλας πίσω από την. Ποιος είναι αυτός ο Φινικιώτης, δεν ξέρω. Όχι. Α, δεν εντάξει, ξέρω. Γιατί ο δικός μας ο Φινικιώτης είναι κάτι να μόνο εγώ. Κατάλαβε. Ποιος είναι διακοπές. Μας το παίζει νησιώτης. Βρείτε ένα Φινικιώτη, κυρίες και κύριοι, σήμερα και πάτε στο πανηγύρι του Φίνικα, το οποίο δεσπόζει αν μη τι άλλο στην πόλη Θεσσαλονίκη. Για αυτούς που θα μείνουν, είναι ιδιαίτερο, δεν είναι σαν τα όλα τα άλλα τα πανηγύρια τα κλασικά. Είναι μοναδικό σε όλη την Ελλάδα. Τώρα δεν ξέρω και τι πανηγύρια έχουμε τριγύρω στην
στην περιοχή μας, να στείλουμε τον κόσμο. Έχει στο κέντρο στις διάφορες Παναγίες, τα μικρά. Έχει τώρα που είναι Παναγία δέξια εδώ στο κέντρο Καμάρα. Ναι, αυτές έχουν. Αδερφέ μου, πως έχεις να το σκάρει. Ναι, αυτά τα γνωστά. Ναι. Τα οποία δεν έχουν πολύ ενδιαφέρον. Γιατί τα έχω επισκεφτεί τα τελευταία χρόνια που ήμουν στην πόλη. Αλλά του Φίνικα νομίζω είναι. Του Φίνικα είναι εδώ πολύ. Εντάξει, τώρα αν προλαβαίνεις να πάσω στην Κρήτη να βρεις την 15 Αύγουστο. Επίσης και η Ήπειρος έχει πάρα πολλά ωραία πανηγύρια και τα νησά. Πέρυσι στα Μοργόνια είχαμε πάει πανηγύρια 15 Αύγουστο, ήταν πάρα πολύ μάπα. Να σου πω τι. Δεν ήταν ωραίο, ε. Δεν έχει. Δεν το συνιστούμε. Έχουν άλλα αυτοί, έχουν άλλα δικά τους. Αλλά να μας πληροφορήσετε κιόλας πού μπορούμε να βρούμε. Καλό πανηγύρι. Καλό πανηγύρι. Για να στείλουμε εδώ τον κόσμο να το απολαύσει, να περάσει καλά. Στη Θάσο έχουμε στο χωριό Παναγιά. Ένα πανηγύρι βλέπω εδώ για τον Βορρά. Στα Κουφονίσα λέει, δεν προλαβαίνω να πάω εκεί. Γενικά σε διάφορα μέρη, γενικά η Παναγία είναι, γιορτάζεται υπέρλαμπρα από όλο τον κόσμο. Κάτι θα βρείτε, κάπου θα πάτε. Βέβαια αυτό το έχω ξαναπεί ότι εμείς εδώ στον Βορρά στερούμεθα πανηγυριών. Καλών πανηγυριών, αν και είμαστε σούπερ πανηγυρτζίδες. Ως αιώνιοι πρωταθλητές Αυγούστου γενικά, βάλουμε την τάξη με τον εαυτό μας. Οποιοδήποτε έχει καλή ομάδα τον Αύγουστο το πανηγυρίζει. Ναι, προφανώς. Φέτος το στέχεται ειδηθεί ο πάγκο του πρωτάθλημα και μάλιστα αυτό οδήγησε και σε αλλαγή προπονητή. Πότε ήμασταν εδώ, Κατερίνα μου. Α, καλέ. Να, ήρθε. Παναγιά μου. Παναγιά μου, η Παναγιά σου ήρθε. Ξανδύ, αγαπημένη Παναγιά. Κυρίες και κύριοι, μόλις είπαμε για προπονητή, θίξαμε κάτι αθλητικό. Μπούκαρε μέσα στο στούντιο η Έλενα. Τι κάνεις? Τι κάνεις εδώ τέτοια ώρα, δηλαδή. Με πολύ καλή ερώτηση. Γιατί είσαι εδώ 14 Αυγούστου. Εσείς είστε εδώ, παιδιά. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ. Εμείς είμαστε εδώ, έτσι. Εμείς ανεβοκατεβάζουμε. Εμείς φύγαμε για λίγο, ναι. Κυριολεκτικά λίγο. Και έγινε χαμός στην ομάδα. Τα άφησες πίσω σου και τα μπαθάλεψες. Γι' αυτό γύρισες. Γιατί λέω εντάξει, άμα κάτσω κι άλλο δεν θα βρω πάω. Δηλαδή γύρισες από τις διακοπές Δευτέρα 14 του Αυγούστου. Όχι, από την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι, την Παρασκευή γύρισες. Στο καινούριο προπονητή πήγε. Ναι, σε 3 ώρα Θεσσαλονίκη και 3,5 ώρα μεσημέρι. Έτσι πάει, αυτό βλέπανε. Κάτσε λίγο, πότε έρχεται η Μπουντού. Α, μάλιστα, κάτσε να ανακοινώσουμε εδώ προπονητή. Αφού γύρισε και βρήκαμε σύμβρια, τούμπα. Και γενικά ένα. Τα βασικά, είμαστε καλά. Τα βασικά. Τι θέλεις για να φτιάξει ομάδα, ένα προπονητικό, ένα γήπεδο και το σύμβριο. Και μία δημοσιογράφο να καλύπτει τα γεγονότα και να ενημερώνει τον κόσμο. Τι γύρισε, εγώ ήρθα. Να βάλω λίγο τα πράγματα. Άρα... Τι κάνατε, πραγματικά τι κάνατε. Ποιοι είμαστε εμείς. Εσείς όλοι εδώ που σας άκουσα. Τα κάνουμε. Αφήσαμε τα πράγματα στην τύχη της, όπως βλέπεις. Το πρωί είχαμε άλλο προπονητή, το απόγευμα είχαμε άλλο προπονητή. Πολύ ωραία. Το είπαμε πρώτοι εδώ στον Ολυμπιακό. Εμείς τα είπαμε. Μας είπαν ότι τα είπανε. Ναι, και βασικά. Τα είπαμε και εμείς, ας πούμε, για αυτό που λέγαμε. Ναι, συμμετείχαμε στη συζήτηση. Το είπε ο Γιώργος Ζαγόρας. Ο Γιώργος Ζαγόρας το είχε πει την προηγούμενη μέρα. Και με πήραν τηλέφωνο και βγήκε ο Κροατής και μας είπε τα είπε χτες ο Ζαγόρας. Όχ, και λέω τώρα εδώ κανονικά. Όλα τα είπε. Δεν διαβάζω διευθυντή. Άλλο. Διακοπές ήμουνα. Τα έχω όλα κλειστά. Και ο διευθυντής ήταν διακοπές. Και τα ήξερε όλα αυτά τα πράγματα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Για δώσε εδώ. Μιας και σε φέραμε να πούμε για κανένα αθλητικό. Γιατί ο κόσμος καίγεται. Κάτσε κορίτσι. Περίμενε. Κάτσε. Βλέπεις ότι ήρθε εδώ πέρα φορτωμένη. Έλα 14 στα. Επιστροφή Βουγιούκα. Τι γίνεται. Δηλαδή. Μισό λεπτάκι να πούμε και τα του προπονητή. Ας το πω το προπονητή. Εδώ φέραμε τη Βουγιούκα πίσω. Βουγιούκα, τι γίνεται. Και Παρασκευή την είχαμε. Και Παρασκευή. Βρε, έρχεται αυτές τις μέρες για να λέει εγώ όταν ερχόμουν τότε που δεν ερχόταν κανείς. Εσένα σε παντρέψαμε, σου ανοίξαμε σπιτικό. Σπιτικό μου ανοίξατε. Δουλειά σου βρήκαμε. Σπιτικό. Και ακόμη έρχεσαι εδώ πέρα. Θα στο κλείσουμε το σπιτικό. Σε λίγο θα κλείσει το σπιτικό μέσα που έχω μπλέξει. Τι πάει λάθος στη ζωή τη. Πώς πέρασε τι διακοπές σου, για πες. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Α, στη Σπάργα στον Ανήφορο! Στη Σπάργα στον Ανήφορο, πολύ περπάτημα. Έχω κάνει γυμναστική για 5 χρόνια. Τα λέει το τραγούδια, ρε. Να ξέρεις, στο δε αχαίροντα που πήγα 3 ώρες περπάτημα μέσα στο νερό σου παγωμένα, χάμπα. Ποιος θα επικυρίσει μπροστά μου. Δε στη δική μου τη γάμπα τώρα που γύρισα, σου πω εγώ. Εκεί να στέλνουν τις ομάδες για προετοιμασία, για βάλουμε στον αχαίροντα. Καλά πλάκα κάνεις. Παρακαλώ. Πολύ φοριέται φέτος αυτός ο αχαίροντας για κάποιο λόγο. Μέχρι και η Τζολή ήταν εκεί, καλησπέρα. Αλήθεια, την είδες. Όχι, δεν βρεθήκαμε εκεί δίπλα στον αχαίροντα. Με ρωτάνε, του λέω Τζελίνα για πες. Τζελίνα... Εσύ γιατί χώρισες και περπατούσαμε σποράκι, λέει, στον αχαίροντα με την Αντζελίνα. Με ευκαιρία, με τα παιδιά ήρθε όλα με όλα αυτά, τα τέτοια. Άμα πήγαινε η Αντζελίνα με τα παιδιά, θα έκλεινε ο αχαίροντας. Πολυκοσμία. Η επόμενη Τόσα παιδιά. Ακούστηκε ότι ήταν η Τζολή αυτό. Όχι, ήταν όντως η Τζολή. Στον αχαίροντα. Ήταν με ποιον ήταν μαζί. Δεν θυμάμαι, μόνο στην Τζολή εστίασα.
Λες να ήταν, δεν θα ήταν καλός ο άλλος, δεν θα ήταν ωραίος. Και δεν το διαβάσαμε κάπου, το γράψανε τα σκανδαλοθυρικά περιοδικά. Καλέ μένα γιατί με κοιτάς, επειδή για ποιο? Κάτι φίλες σου τα διαβάζουν αυτά τα σοκ και τα τσάκ και τα λοιπά. Και εδώ έχει αποχώρηση βόμβα από τη Μουρμούρα, δηλαδή το κορίτσι. Όχι, βασικά κοιτάω φόρεμα γιατί θα γίνω κουμπάρα. Έχουμε κι άλλα τώρα μας μας ταλανίζουν. Και εγώ θα γίνω ορχήστρα. Θα γίνει ορχήστρα. Στο γάμο που θα γίνω κουμπάρα. Θα γίνει ορχήστρα. Πάμε ολοκληρωμένο πακέτο διάστημα. Ισχύει ότι η μαμά Μπατμανίδη έκλεψε τις εντυπώσεις της σειράς. Μας παίρνει τα λεφτά. Προφανώς. Βγαίνει και τραγουδάνε τώρα. Τι μεγαλώσαμε. Και βγαίνουν έξω και. Κατάλαβε. Φτιάξαμε φωνητικές χορδές για να βγαίνουν να τραγουδάνε. Σε είδα καθισμένο εσένα. Στα σουβλάκια μπροστά. Τυχαία. Πού άλλο θα κάτσω. Και μια τυροκαυτερή εκεί δίπλα όλα τα είδα. Α, τσατζίκι. Σε παρακαλώ. Δεν φαινόσουν χαρούμενος, δεν ξέρω γιατί. Ίσως φταίει ότι μου στέλνει μηνύματα. Ναι, παιδί μου, τι νομίζεις, εμείς είμαστε ζηλιάριδες καλλιτέχνες. Ούτε... Σε πείραξε. Ούτε η μάνα. Το αίμα σου. Να σε προδώσει, πάρει το μεροκάματο. Αχ, τη Παναγιά, την τραβάω, την τραβάω. Τι έχασα, παιδιά, έτσι όλη την εβδομάδα που έλειπα. Εγώ δεν εντάξει, θάλασσα κλασικά, ποτά, ξενύχτια, κοκτέιλ, τουρίστες, καλησπέρα, καληνύχτα. Βαρετά, βαρετά. Εδώ να δει τι ωραία ήταν με τον Πάουκ αυτό, τα τέτοια έχασε. Ναι, πέρα από την αλλαγή που την πρόλαβα, τι άλλο έχασα. Αυτό. Αποχές λέει ο ένας, ο άλλος λέει. Δεν είναι αυτό, φύγει από εδώ. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι αυτός που ονειρευόμαστε. Που έχει συνηθίσει ο ΠΑΟΚ να παίρνει τα πρωταθλήματα δηλαδή κάθε χρόνο. Νομίζω να προετοιμαστώ δηλαδή, θεωρείς. Εγώ όπως ναι. Σήμερα ξεκίνησε. 15 Αύγουστο θα έχουμε όργανα της Παναγιάς. Γιατί θα έχουμε και πανηγύρια. Βέβαια, νομίζω ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ περισσότερο στεναχωριέται γιατί απόλυσε φέτος το πρωτάθλημα του Αυγούστου που τις άλλες χρονιές το είχε στο τσεπάκι του. Φέτος, φέτος η ψυγή χθείος δεν έχει ακουστεί μισή λέξη. Η ψυγή χθείος γιατί είμαστε και σε νηστεία. Να πούμε και κανένα εύθυμο έτσι, παιδιά, να περάσει η ώρα. Εντάξει, είναι αμέσως. Τρελαίνεστε. Αλλά επιστρέφεις, ας πούμε, τώρα θα γεμίζεις μπαταρίες. Μην άρχισε να μαζέσεις καλό χειμώνα και. Κοίταξε, όταν τελειώνουν οι δικές μου διακοπές, έπεται χειμώνας. Winter is coming. Winter is coming. Δεν ξέρω πώς σου φαίνεται αυτό. Εντάξει, εγώ έχω να φύγω. Εγώ φεύγω την Πέμπτη. Οπότε. Τι φεύγεις την Πέμπτη, πού πας την Πέμπτη. Στην Αμοργό πας. Πάει να δουλέψει. Για δουλειά πάω. Πάει να δουλέψει. Μετανάστης πάω. Πόσο θα λείψεις. Μία εβδομάδα. Μετανάστης μία εβδομάδα. Ναι, εντάξει. Τι μεροκάμα του είναι αυτό μία εβδομάδα. Τρία live έχει κλείσει. Μην είναι μετανάστης. Μην αφήσει και τον κόσμο πίσω να επιστρέψει 28 κανονικά. Να ξεκινήσω και τα πρωταθλήματα και τα ιστορίες και Super League. Χάνω πρώτη αγωνιστική Super League. Καλά, εντάξει, δεν θα το κάνω. Δεν ότι χάνεις και κάτι σοβαρό. Στην Αμοργό, εκεί θα το πνίξεις τον πόνο σου. Να ψάχνω ήδη από τώρα να βρω τηλεόραση στην Αμοργό να δω το παιχνίδι, μην νομίζετε. Πιστεύεις, θα θυμηθείς ότι υπάρχει παιχνίδι εκείνη την ημέρα. Δεν θα κάτσω να δω εγώ Ξάνθη Λαμία πρεμιέρα. Τι λες. Ζεις γι' αυτά. Γι' αυτά ζούμε, γι' αυτά ζούμε. Φεύγεις δηλαδή. Φεύγω κι εγώ, εντάξει, μη φανταστείς. Και αυτά που λες κάτι ποτά, κάτι ψευτό πραγματάκια. Όχι ψευτό πραγματάκια, εγώ ξαναπήγαινα άνετα μια εβδομάδα σε αυτά τα ψευτό πραγματάκια. Θα σε στείλουμε να φέρει κανένα καινούριο προπονητή ο ΠΑΟΚ, γιατί σε πολλούς δεν άρεσε ο Λουτσέσκου, οπότε μήπως... Την επόμενη φορά που θα φύγω θα αλλάξω όλο το ρόστερ. Θα γυρίσω με άλλους. Κάθε φορά που θα φεύγει Μπούντου να ξέρετε ότι φέρνει εξελίξεις. Κανόνισε κάτι για το Γενάρη. Το Γενάρη, ναι. Έχει και τότε μεταγραφική περίοδο. Ορίστε, παιδιά, προτάσεις να πέφτουν στο τραπέζι, πού να κανόνισε. Πάω. Εντάξει, και κάπου εκεί στην 28η, καλό είναι να κανονίζεις άδεια γιατί... Θέλετε να φύγω γενικώς από τη Θεσσαλονίκη, να ξέρω. Όχι, ρε παιδί. Βλέπουμε πότε έχει μεταγραφικές περιόδους. Και τι γίνεται. Πότε έχει εξελίξεις, παρελάσεις, αυτό για να κάνει. Μήπως έφερες κανένα παίχτη τώρα που ήρθες. Έφερα παίχτη. Για πες. Βέβαια και παίχτη, γιατί μια εβδομάδα μου φέρατε μόνο Πασχαλάκι, παιδιά. Ναι. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε, τον οποίο είχαμε κλεισμένο από την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα εσύ τον είχες κλείσει. Ναι. Ναι. Άρα εγώ τη μισή δουλειά την έκανα. Γι' αυτό και πήγες προς την Ήπειρο εκεί να τον πας και τον ανταμώσεις πουθενά στον δρόμο στην Εγκρατεία. Πλάκα πόσοι γενιώτες προς τα εκεί. Βέβαια. Εννοείται. Και τώρα βασικά, λυπάμαι που στο λέω, αλλά έπρεπε να κάτσει και 15 Αύγουστο. Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά μου έχουν πει ότι τα πανηγύρια της Ηπείρου είναι φανταστικότατα. Μη με σκάς. Εντάξει, και εγώ ήθελα να πάω. Μη με σκάς. Και εγώ νομίζω ότι ήθελα να πάω. Σου λέω τρεις έφτασε εδώ, 3,5 μεσημβρί ήμουνα. Τι παίχτη μας έφερες, έφερες κάποιον. Σας έφερε έναν. Εκτός συγκλονιστικό πρόοδο. Αρχίσαμε! Αυτά τα κλισέ τα δημοσιογραφικά για να καλύψουμε και την θέση μας το 1% που. Έναν μαρακινό με βελγικό διαβατήριο. Ο οποίος λέγεται. El Κατουρί. Α, αυτός! Ναι, δεν έχω φέρει άλλο, δεν έχω κλείσει άλλο. Είναι El Κατουρί. Κατουρί. Κατουρί, για να μην.
είναι ο, βασικά όπως θα το πει ο πρώτος ρεπόρτερ. Μπορεί να λέγεται και πολύ αλλιώς. Κοίταξε, πάντα στον ΠΑΟΚ παίρναμε ποδοσφαιριστές που διαφωνούσαμε στα ονόματα. Ακόμη και τον Σάμπο. Ναι. Πού μπορεί να μπει ο τόνος, Σάμπο ή Σαμπό. Το λέγανε. Ναι, εννοείται. Θέλω να σου πω ότι ήμουν από τους πρώτους που τον έλεγα Σαμπό. Σαμπό. Σαμπό και conditioner γιατί, μαζί. Γιατί είχε μια άνεση. Πάντα, πάντα διαφωνούμε στα ονόματα. Μπορεί να το κάνεις γιατί έχεις μέσα σου την Άννα Βίλη Σάμπο από τη χαρά μου, Σάμπο όταν σε βλέπω. Ο Ελ Καντουρί δηλαδή είναι πρώτο μπιλόν, όπως λέτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, της Τούμπας. Προβάρητα ασπρόμαυρα, θες να σου πω και άλλα τέτοια κλισέ. Πες, μ' αρέσει, λατρεύω. Προβάρητα ασπρόμαυρα, μία ανάσα από τον ΠΑΟΚ, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Όταν ακούς εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, καταλαβαίνεις. Συγκλονιστικό απρόπτου θα συμβεί. Πότε τον αναμένουμε, δηλαδή αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη? Βέβαια. Είναι μια μεγάλη και ωραία εβδομάδα αυτή που ξεκινά, παιδιά, γιατί σας άφησα την προηγούμενη και είδα πώς τα κάνατε. Εμείς τι φταίμε! Επέστρεψα και έβαλα τα πράγματα στην θέση τους και πέρα από ευρωπαϊκό παιχνίδι, θεωρώ ότι θα έχουμε και... Θα έρθω την επόμενη Δευτέρα εδώ πέρα και θα λέω εντάξει, παιδιά, για... συγκλονιστικά απρόπτα συνέβησαν. Για Βιερίνια η φημολογία που κυκλοφόρησε χθες. Ότι ήταν εδώ Θεσσαλονίκη. Καλά, εντάξει, το Θεσσαλονίκη θα είναι, αυτό δεν είναι. Ότι είχε συζητήσεις κιόλας. Ήρθε ο άνθρωπος για να δει τον προσωπικό του γιατρό, γιατί τραυματίστηκε στο φιλικό με τη Βόλφσμπουργκ. Και ήρθε εδώ, εξασφάλισε ειδική άδεια, ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Κοίταξε, πάντα ο ερχομός του Βιερίνια στη Θεσσαλονίκη. Φέρνει σουσού. Η άφηξή του εδώ πέρα, καταλαβαίνεις. Ήρθε να δει το γιατρό 14. Πέρασε από την Τούμπα, σταμάτησε και μίλησε στα γραφεία τη Τούμπα ο Βιερίνια. Ναι, αυτό κυκλοφορούσε. Τι να κάνω, την απογοράψει. Όχι, απλά εντάξει, κοίταξε, επειδή το θέμα τώρα υπάρχει και είναι πιο θερμό συγκριτικά με τα άλλα καλοκαίρια, ο ερχομός αυτός μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα πράγματα, λέω εγώ τώρα. Μάλιστα. Χωρίς να ξέρω κάτι. Χωρίς να ξέρει κάτι. Αυτά λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο μεταγραφικό να δώσουμε εδώ, να τα ξεπερδέψουμε αυτά, να εσχάσουμε με τις όλη μέρα με τα αθλητικά. Μισό παίκτη ρε, δεν κλείσατε, μισό να μην έχω ένα τρέξιμο. Εγώ πρέπει να τρέχω. Εμείς προπονητές, είμαστε τις προπονητές. Τίποτα έξελ με έχετε κάνει, ξέρετε. Δεν ξέρω, ψάχαμε να δούμε τι παρελάσεις. Μην μας ξαναφύγει έτσι ήσυχου. Μην μας ξαναφύγει έτσι ήσυχου. Πότε να φύγω. Τι να κάνω. Πότε να φύγω, σου είπα, θα φύγεις 28 γιατί το βλέπω 28 με την παρέλα συνάχη και άλλη. Να κληρώνουμε κι άλλο προπονητή. Λέω εγώ τώρα κάτι δικά μου, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Μην λοιπόν, λες τέτοια. Δεν λέω τίποτα. Αυτό που λέω είναι ότι ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα του Λόγω Επειδή. Θα οδηγηθούμε σε διαλυματάκι. Είδατε κυρίες και κύριοι πως περνάς έτσι την αθλητική, την επικαιρότητα. Περιεκτικότητα, σας λέμε τι το συμβαίνει. Μόνο εδώ στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ και αναμονή του Ελ Καντουρί, ο οποίος βρίσκεται μία ανάσα έξω. Εκτός συγκλονιστή, όλα τα λες όλα. Στη σειρά τα κλεισέ. Θα τα κάνουμε όλα μία λίστα. Θα πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα. 8 είναι η ώρα. Εντάξει, 8 και 5 είναι, αλλά 8 θα είναι σύμφωνα με το ρολόι του Λίπερ. Το ξεπεράσαμε λίγο, οι εξελίξεις τρέξανε. Μείνε συντονισμένοι, επιστρέφουμε. Παναγιά, όνειρο ήτανε να βρισκόμασταν κάπου αλλού και εμείς, σε παραλίες, σε πανηγύρια, σε κλισιές, σε όρθρους, σε εσπερινούς, αλλά ο δικός μας ο όρθρος, ο καθημερινός, εδώ στο Λίπερο 107,4, το Λόγο Επειδή,
πιστό και παρόν σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Έλενα Ιμπούτου που ήρθε, έλεγε: δεν περίμενα, παιδιά, να βρω κανένα και λέω: για ποιους μας πέρασες? Είναι δυνατόν εμείς να λείπουμε? Και για Παναγιά, για μας έχει περάσει αυτή η εορτή από τη στιγμή που θα είμαστε στην πόλη. Τι να κάνουμε, εντάξει, θα τα καταφέρουμε. Θα ψάξουμε να βρούμε πού να πάμε. Θέλουμε να μας δώσετε και καμία πρόταση για εδώ κοντά στην Θεσσαλονίκη μας, στη Μακεδονία μας. Έχουμε το πανηγύρι του Φίνικα, αυτό το είπαμε. Μεγάλο, καταπληκτικό. Δεν ξέρουμε κάπου αλλού που μπορούμε να πάμε στη Μακεδονία που εορτάζουν την Παναγιά. Μπορούμε να πάμε στην Σιάτιστα, το έθιμο με τους καβαλάριδες. Την ημέρα του 15 Αυγούστου οι καβαλάριδες, σχηματίζοντας μεγάλες παρέες με στολισμένα άλογα, κατευθύνονται στο μοναστήρι του Μικροκάστρου, προσκυνούν την εικόνα και επιστρέφουν στο χωριό για γλέντι και χορό στο πρωί. Αυτά τέτοια θέλω να μου λες, Μουγιουκά, για χορούς, για γλέντια. Για φαγιά. Για φαγιά, για φαγιά. Γενικότερα περισσότερο στα νησά τη γιορτάζουν. Η Παναγιά είναι μάλλον νησιώτισσα. Δεν εξηγείται. Είναι που είναι και καλοκαιρινή τώρα εδώ για Μακεδονία, για βορρά, για βουνά. Δεν μας πολύ το έχει. Καλημερίζουμε τη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Εσύ? Καλά, κρύο έχουμε. Α, κρύο και εδώ. Πήγατε κρύο για εξετάσεις? Και εδώ κρύος ο καιρός. Κρύος ο καιρός, πάει. Α, τελειώσαμε. Κάναμε 15 Αυγούστου τώρα και... Τα κεφάλια μέσα, καλό χειμώνα. Α, πάω, χειμώνα δεν μας πειράζει. Α, εμάς μας πειράζει όμως. Χειμώνα ξυπνάμε τις 5. Να, τι να κάνεις. Πετρέλαια έχουμε εδώ πέρα και το καλοκαίρι. Α, όποτε θες μπορεί να βάλεις πετρέλαια εδώ μικρό, πέρα. Το μικρό Κατάρι είναι η Ελβετία και τα πετρέλαια της. Μια χαρά, μια χαρά. Εμείς κάθε 2 χρόνια βάζουμε. Γιατί κάθε 2 χρόνια? Γιατί έχουμε τέλειοντα κάτω στο πάτωμα είναι τα χαλοριβέρ. Μάλιστα. Εντάξει, αυτά. Τι γίνεται άλλο? Καλά, μωρέ, καλά. Να, εδώ τώρα 15 Αυγουστιάτικα στην πόλη. Τι κάνουμε, στα χωριόμαστε λίγο. Γιατί δουλεύετε αύριο? Αύριο δεν δουλεύουμε, εντάξει, αυτό. Τη Παναγιά θα πέσει φωτιά, μας κάψει. Ποτέ δεν ξέρει, να έρθει καμιά. Ναι, σιγά, αυτοί δουλεύουν εδώ πέρα. Αυτοί είναι άθεοι, αυτοί είναι τέτοιοι. Και δεν ξέρουν για πράγματα. Πού να ξέρουν τώρα τι του μοιάζει αυτού. Έχουμε εκεί καμιά Παναγιά στην Ελβετία, Παναγιά η Λοζανιώτισσα. Όχι, έχει η μαύρη Παναγία λένε εδώ πέρα. Είναι από εδώ καμιά, εγώ έχω πάει 2 φορές, σήμερα άμα πας, όχι αύριο άμα πας, είναι μια εκκλησία, λέγεται, αυτό είναι μοναστήρι, και έχει μέσα η εκκλησία, έχει πάνω κάτι ωραίες ζωγραφιές, αυτό πρέπει να το κάνανε Έλληνες. Θα μάθω καμιά φορά και να σε πω. Για μάθε να μας πεις για τη μαύρη λοιπόν, Παναγιά. Και απαγορεύεται να μπεις μέσα με κάμαρες, με βίντεο, με τέτοια φωτογραφικές μηχανές. Γιατί μέσα είναι όλο χρυσό. Πού θα ήταν, στην Ελβετία θα ήταν όλο το χρυσό. Λογικό. Έχει πολύ χρυσό που λες εκεί μέσα. Δεν το πιστεύω. Και η Παναγία που είναι τέτοια είναι μαύρη. Κάκι κάποτε. Υπάρχουν και δύο αρχιεπίσκοποι εκεί πέρα και διδάσκουν στο πανεπιστήμιο. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτό το χωριό δεν έχει τίποτα άλλο εκτός από ρεστοράν και τέτοια και χοτέλ. Ξενοδοχεία. Κάνουν κανένα παναίρι. Τίποτα άλλο δεν έχει. Κάνουν κανένα παναίρι εκεί. Ναι, παναγύρι όλη την εβδομάδα κάνουν. Μάλιστα. Έρχονται από παντού, από Αμερική, από Αγγλία, από Σουηδία, από παντού έρχονται. Μάλιστα, να που βρήκαμε. Και στην Ελβετία γιορτάζουν την Παναγιά, Κατερίνα μου. Να πάμε και από το Φίνικα. Να πάμε και εκεί. Εδώ τώρα κοίταξε ένα καντόν, μια δίπλα σε εμάς, στο Σόλοτουρ που λέγεται. Ναι. Αυτοί είναι καθολικοί, τη γιορτάζουν. Οι άλλοι που είναι προτεστάντες ή άλλοι θρησκείζονται, οι ίδιοι ας πούμε δουλεύουν. Αχα, μάλιστα, ωραία. Εγώ μπορώ να είμαι κάθε θρησκεία διαφορετική κάθε μέρα. Τα γιορτάζω όλα. Με ποιος έχει αργία. Τους γιορτάζω όλους. Δεν έχω πρόβλημα. Όχι, κοίταξε αυτή είναι... Δεν μπορείς να τους... Πιάζεις πουθενά. Μάλιστα. Τι τώρα προχτές την Πέμπτη είχα πει ότι αυτός με το μοτοράκι που έκοψε κάτι 5 άτομα. Ναι. Έλληνα, αυτός δεν ήταν Έλληνας, μπορείς. Έμαθα τώρα
ναι. Θα τον κάνω τώρα τον διευθυντή εκεί πέρα τα πολυκαταστήματα. Ναι. Την άλλη φορά που θα πάω για την Πέμπτη, ναι. Την άλλη Πέμπτη, ναι. Θα γίνουμε βίδες με αυτόν τον Ακρόπολη. Έτσι σε θέλω. Έτσι με σε λέει και Ακρόπολη. Θα τον κάνω όπως χρειάζεται. Έτσι, με τα κρεμμυδάκια θα τον κάνεις. Τι φάδο. Είμαι τα κρεμμυδάκια, μωρέ Σολομό, θα τον κάνω με. Και εγώ δεν ξέρω με τι. Έτσι, είναι και νηστεία, και νηστεία. Μάλιστα, να σε καλά, Χαραλάμπη μου. Σε ευχαριστούμε. Για τη μαύρη Παναγιά της Ελβετίας, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, εδώ στα κοντινά μας μπορείς να πας φυσικά. Έχουμε Παναγία σου Μελά. Ναι. Η Βάν είναι εδώ. Εμένα ρωτάς. Εδώ ήταν το κορίτσι τόση ώρα. Δεν είναι ρεπόρτερ Ιβάν, είναι ρεπόρτερ Πάουκ. Ρεπόρτερ Πάουκ είναι. Αν δεν ξέρει η Ελένη, γιατί να ξέρω εγώ. Γιατί πάντα. Γενικά ο Ιβάν έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον ποντιακό ελληνισμό, αν μη τι άλλο. Έχει ανοίξει, ήταν ο άνθρωπος που πρωτοστάστησε για να ανοίξει το μοναστήρι της Παναγίας σου Μελά στην τραπεζούντα του Πόντου. Λογικά μπορεί να είναι εδώ. Ή μήπως είναι εκεί σε εκείνη την τραπεζούντα στην Πέρα. Πάντως είναι ένα σημείο αναφοράς εδώ για τη Βόρεια Ελλάδα, η Παναγία σου Μελά. Παλιά περνούσε από εκεί ο δρόμος για να πας στα δυτικά. Με σουβλάκια, με πώς το λέγανε, καστανιά, Παναγιά και Χριστέ. Αλλά ήταν ωραία, εκεί κασέτες παίρναμε, πουλούσανε σουβλάκια, μια χαρά είναι το πανηγύρι, συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο στην καστανιά του Βερμίου. Από σήμερα λογικά οι εκδηλώσεις, εκεί φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που είναι φιλοτεχνημένη από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Μετά το Μέγα Σπερινό της Παραμονής γίνεται η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας και συνέχεια ακολουθούν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με ποντιακά συγκροτήματα. Μπατμανίδη δεν βλέπω δεν βέβαια. Ανήμερα της Παναγιάς γίνεται η περιφορά της Αγίας Εικόνας, την οποία ακολουθεί πλήθος πιστών, πολιτικοί θα πάνε, δηλώσεις, αυτό θα έχει πολύ σουσού σήμερα. Μπορείτε να πάτε στη Σιάτιστα εκεί με τους καβαλάριδες, να περιφέρετε την εικόνα και να γλεντήσετε στο χωριό. Στη Βλάστη της Κοζάνης έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πανηγύρι. Η Βλάστη είναι καταπληκτική, ένα καταπληκτικό χωριό. Έχουμε παίξει και ξέρουμε. Το πανηγύρι αυτό κρατάει 3 ημέρες. Από την παραμονή της γιορτής συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος στην πλατεία του χωριού. Και στη συνέχεια γίνεται κατανυκτικός εσπερινός. Πολύ κατανυκτικός, με κρασί και με πιωτά και με φαγιά. Έτσι είναι η σωστή κατάνυξη. Έτσι είναι η κατάποση. Ανήμερα το 15 Αύγουστο παραβρίσκονται όλοι στη θεία λειτουργία και το απόγευμα συγκεντρώνονται στα λιβάδια του χωριού για να τραγουδήσουν τραγούδια που σώζονται από την εποχή του Σουκοκαρτίας. Και τις 3 ημέρες του πανηγυριού οι πανηγυριστές χορεύουν κυρίως τον παραδοσιακό χορό που ονομάζεται Τρανό. Στη Σαμαρίνα των Γρεβενών επίσης μπορείτε να πάτε, σε ένα από τα πιο φημισμένα βλαχοχώρια της Ελλάδος, για να γιορτάσετε την Παναγιά. Την πρώτη μέρα τελείται μικρή λειτουργία με λίγους παρευρισκόμενους και το βράδυ κατεβαίνουν όλοι στο Χάνι που παρουσιάζονται χορευτικά συγκροτήματα. Η κύρια γιορτή γίνεται τη δεύτερη μέρα. Όλοι οι μικροί και μεγάλοι παρευρίσκονται στη λειτουργία και συνέχεια στην αυλή της εκκλησίας πιάνουν το μεγάλο χωριό, χορό του χωριού ή Τσιάτσο λέγεται. Ονομάζεται έτσι από το ομώνυμο τραγούδι το οποίο λένε πρώτο στο χορό και αναφέρεται στο φοβερό Αρβανίτη επιδρομέα Τσιάτσιο, όπου το 1785 τρομοκρατούσε την περιοχή της Σαμαρίνας. Στην Παναγία της Θάσου μπορείτε να πάτε να κάνετε ένα πολύ ωραίο πανηγύρι. Να πάτε. Ναι, εκεί διατηρούν τις παραδόσεις, ετοιμάζουν, λέει, στον αυλόγυρο της εκκλησίας το κουρμπάνι, κρέας με σιτάρι, ρύζι ή πατάτες και το μοιράζουν μετά τη θεία λειτουργία. Στο μεγάλο τραπέζι συμμετέχουν όλοι οι πιστοί που έχουν συρρεύσει στο ναό. Μετά την λιτάνευση εικόνας που συνοδεύονται από πολυμελή μπάντα, όλοι μαζεύονται στο προάβλιο της εκκλησίας με σκοπό να φουντώσει το γλέντι με χορούς από όλη την Ελλάδα, μεζέδες και κρασί. Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας, όχι Οικοσιφήνικας, στα Σέρας, στα όρια των ομών Καβάλας και Σερών, γιορτάζεται με κατάνοιξη την εορτή του 15 Αυγούστου. Το όνομα της Μονής κατά μία από τις 3 εκδοχές οφείλεται στο θαύμα της εικόνας της Παναγίας, η οποία έλαμπε και σκορπούσε φως φινικούν, δηλαδή κόκκινο όπως η πορφύρα των Φινίκων. Η Μονή της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας άρχισε να επαναλειτουργεί το 1965 από γυναικείο τάγμα. Μέσα στον περίβολο της Μονής βρίσκεται η επιβλητική εκκλησία της Κοιμήσεως του Τόκου, στα κελιά των μοναχών, το Ηγουμενείο, μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου. Μια χαρά μπορείτε να πάτε εκεί, να πάτε στη Χαλκιδική, μεγάλη γιορτή Κοιμήσεως του Τόκου, γιορτάζεται σε κάθε μέρος Χαλκιδικής, που υπάρχει να... εντάξει. Για όλες τις περιοχές υπάρχει ένα χαρακτηριστικό. Τώρα αυτός που το έχει γράψει εδώ είναι κανένας χαλκιδικιώτης που θέλει να ψηρίσει τον κόσμο. Ναι. Και δεν σου λέει για κάτι συγκεκριμένο. Σου λέει στη Χαλκιδική το παντού. Γιορτάζει. Ναι, παντού να πάτε. Να πάτε rooms to let, rent a car και σε mini market να εορτάσετε και σε μπιτσόμπαρα να κλείσετε μπελβεντέρε. Στις ξαπλώστρες. Όχι, είναι παιδί μου, μα έτσι στη Χαλκιδική. Σταμάτα, σιλνιασμένο. Έτσι γιορτάζουνε.
Μεγάλη Παναγιά, στον Πολύγυρο, στη Σάρτη. Στον Πολύγυρο είναι εξαιρετικά. Ναι, στη Σάρτη να πάνε να πάρετε πιστολάκια για τα παιδιά σα. Αυτά, όχι πιστολάκια για τα μαλλιά. Την παίρνουμε στην Πορταριά, στη Νέα Τρίχλια, στο Λάκκο μα, στην Κρυοπηγή, στο Παλιούρι και σε πολλέ άλλε περιοχέ. Να σου πω κάτι, στον Πολύγυρο είναι μια χαρά. Ναι, ναι, η Παναγιά το είπε αυτό. Άσε τώρα. Στον Πολύγυρο τι έχει. Έχουμε εκκλησία τη Παναγία έξω από το. Θα πα. Όχι. Αφού θα πάω στο Φίνικα. Θα πα στο Φίνικα. Θα πα σε ανταλλαγή πληθυσμών. Ο σύντροφο δουλεύει. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι λέει. Ποιος είναι. Ο Κρίς. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Ποιος είναι. Όχι, δεν είναι ο Κρίς. Ιερά Πέτρα. Κρίς είναι ρε. Ιερά Πέτρα. Ο Κρίς είναι, παιδί μου. Απλά σε παίρνει από το κινητό. Α, που είναι διακοπές. Δεν το κατάλαβα. Ακούγεσαι κάπως περίεργος γι' αυτό. Τι κάνουμε. Καλά είμαστε. Πολύ, πολύ βάθος ακούω στην φωνή σου. Δεν έχουμε άλλο καλό σήμα εδώ από πέρα. Από πηγάδια. Από εκεί πέρα, από πού πέρα μας τηλεφωνείς, πέρα Παναγιά, δόθε Παναγιά, πού. Ένα. Από πού μας τηλεφωνείς. Με την παραλία Κατερίνης. Παραλία Κατερίνης. Θα εορτάσει την Παναγιά η παραλία της Κατερίνης. Έφεραν εικόνα από το Αγιώρος εδώ πέρα. Μάλιστα, γκράντε, γκράντε. Την αγόρασε η εκκλησία, η Μητρόπολη, εδώ πέρα. Τι εννοείς την αγόρασε. Την κάναν περιφορά χθες. Ναι, εντάξει, δεν την αγόρασε. Από ό,τι ξέρουμε, δεν πουλάει το Άγιο Όρος. Δεν πουλάει, τις εικόνες. Εγώ ξέρω ότι την αγοράσαμε. Ω, μάλιστα. 3 χιλιάρικα. 3 χιλιάρικα. Της πλάκας. Εντάξει ρε παιδιά, τι είναι, κανένα φλαχτό θα είναι. Την τριχερούσα, κάπως έτσι λέγεται. Μάλιστα, και είναι εκεί και θα την κάνουν και περιφορά και τέτοια και θα εορτάσει δηλαδή ο κόσμος. Έχει 3 χέρια. Μάλιστα, τι λέτε ρε παιδιά, τι γίνεται. Τρία πόδια, καλά είναι εδώ, είμαι 2 χέρια, 3 πόδια. Εμείς για 3 πόδια ξέρουμε τόσα χρόνια. Ηρεμήστε, τι 3 χέρια, Παναγιά με 3, άλλος μαύρη Παναγιά, άλλος με 3 χέρια. Απέσαι φωτιά μας κάνει. Τι είναι αυτή. Τι πρέπει φυσικά είναι όλα αυτά. Τον έφαγα τον Στανόγεδη. Τον έφαγες, γι' αυτό περί χαρίς μας πήρες τηλέφωνο νωρίς. Εννοείται. Μάλιστα, ενώ με Λουτσέσκου τώρα, Champions League. Θα πάρουμε πρωτάθλημα. Να τα πρωταθλήματα. Το είπε και ο ίδιος ο Λουτσέσκου, νομίζω. Πρωταβλητής 15 Αυγούστου. Έτσι, έτσι. Αύριο όλοι θα πανηγυρίζετε. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ. Θα πάω. Θα πας πού? Στην Τούμπα. Α, να το. Ο Κρίς, ο οποίος δεν πήγαινε στα Δεν ξαναπάω εγώ εκεί. Πάω στον Πάο, αλλά πήρε, όχι, πήρε διαρκείας φέτος. Με τον προηγούμενο προπονητή. Θα χάσω αυτό το παιχνίδι το μεταξύ που θα έχει. Τον προηγούμενο προπονητή δεν πάτωσα. Ναι. Θα έχει άπειρο παρασκήνιο την Πέμπτη στο γήπεδο. Θα έχει πολύ ξεφύσιμα με το. Ναι, ναι. Παιδιά, δεν σας ακούω καλά. Θα κλείσω. Κλείσε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συγγνώμη που σε κρατήσαμε κιόλα. Δεν ακουγόμαστε. Μάλλον είναι πρόβλημα εκεί στην Κατερίνη. Δεν έχει πολύ καλό σήμα. Είναι και ο Όλυμπος, είναι και η Παναγία. Η Τριχερούσα, όντως. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Τριχερούσας. Η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Κατερίνης. Θα πάει και εκεί ο κόσμος να την επισκεφτεί, να την προσκυνήσει. Εμείς δώσαμε κατά κάποιο τρόπο τα φώτα μας για το που μπορείτε να πάτε σε κοντινές περιοχές, γενικά στη Μακεδονία τριγύρω, αν μπορείτε να πάτε και Ήπειρο ακόμη καλύτερο πάνω στα Ζαχοροχώρια και στις Σφαίρες Εύρου, ετήσιο πανθρακικό προσκύνημα της Υπεραγίας Θεοτόκος προστάτητος της Τράκης στις Σφαίρες και εκεί να γλεντήσετε. Γενικά παντού κάτι θα βρείτε. Κάπου θα έχει, όλοι εορτάζουν την Παναγιά, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές. Συμπέφτει κιόλας και με το full season καλοκαίρι. Ναι, ναι, να δεις τα μπιτσόμπαρα πώς τη γιορτάζουν την Παναγιά. Ναι, έχω όλοι ψάξει. Μα τι από τροπαράδοτα μπουγέλα με μπύρες, με ποτά, με κοκτέιλ, με υδρότες, με να κυλιόμαστε στην άμμο. Εκεί να δεις, παιδί μου, γλέντι και ευχαρίστηση. Μπελβετέρε, είναι κοινωνία ο κόσμος με την Μπελβετέρε. Σε παρακαλώ, ιδίως στη Χαλκιδική, βεβαίως είναι. Είναι μέρος κατάνοιξης. Και που λες τον Πολύγυρο. Για πες, λέγαμε για τον Πολύγυρο. Ναι, είναι εκτός του χωριού, τέλος πάντων, ναι, η Παναγία. Ναι, 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 είναι σε ένα ωραίο δασάκι. Ναι. Και έχει και μια πάρα πολύ ωραία ψυσταριά δίπλα. Να τα λέω εγώ τώρα. Η οποία όμως λειτουργεί όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Δεν περιμένει την Παναγία για Όχι. να κάνει. Μάλιστα. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή πηγαίναμε. Πηγαίνατε. Ναι. Εγώ ήθελα μόνο να πηγαίνουμε για φαγητό. Ο μπαμπάς μου ήθελε να κάνουμε βόλτα και στο πανηγύρι που είχε. Εγώ στο πανηγύρι βαριόμουν μικρή. Εντάξει, ωραίο το πανηγύρι. Έχει παιχνίδια, παιχνιδάκια. Αυτά τα παιχνιδάκια δεν μ' άρεσαν. Δεν σ' αρέσανε ποτέ. Όχι, όταν άρχισα να παίρνω βρακιά στα πανηγύρια, τότε άρχισα να μ' αρέσει. Θα γιορτάσουμε το Παναήρ του Αγίου Μάμα, βέβαια, που είναι. Θα πάμε. Θα πάμε να κάνουμε ρεπορτάζ κάθε χρόνο, το λέμε, που είναι στις αρχές του Σεπτέμβρη. Αν δεν κάνω, τέλη Σεπτεμβρίου.
Άρα τα πάμε τότε που θα έχει και η Eurobasket. Θα σου πω εγώ άμα σηκώνεις από την τηλεόραση. Όχι, θα πάμε, θα δούμε το πανηγύρι και θα δούμε και το παιχνίδι της Εθνικής στον Άγιο Μάμα και θα γυρίσουμε. Εντάξει, οκ. Πολύ ωραία θάλασσα ο Άγιος Μάμας. Για όσους το γνωρίζουν, μια πολύ τον υποτιμούν επειδή είναι στην αρχή του δεύτερου ποδιού. Εκεί και με τον κόλπο. Και επειδή τον έχουν ως χωριό πιο πολύ. Χωριό, αυτό καμποχώρι. Χωριό. Δεν λέμε πάμε στην Καλυθέα. Ναι, ντρέπεσαι να το πεις. Πάμε στο Μαρμαρά. Επειδή στον Άγιο Μάμα κάναν τις βολές εκεί τα αεροπλάνα. Ναι. Και το υποτιμεί ο κόσμος, παιδιά, σας πληροφορώ ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία, μεγάλη και ήσυχη παραλία με καταπληκτικά νερά. Ξέρετε να την επισκεφτείτε και αφήστε τους άλλους να πάνε να στηβάζονται εκεί με τα τσίσα στις διάφορες παραλίες του πρώτου και του δευτέρου ποδιού με μερικά νερά. Άσε τώρα, θα τα πω. Πάτε και είσαι ξαπλώσει τον ένα πάνω στον άλλο να μην έχεις πρόσβαση στην παραλία. Να στην κλείνουν οι πρωτομπρελάκηδες. Ναι. Και να πάντα κάνουν τα παρτέρα, σπανάντι. Εμείς είμαστε εδώ στην πόλη, γι' αυτό θέλουμε να γλιτώσουμε τα πάντα. Γκρινιάζουμε. Γκρινιάζουμε, δεν λες τίποτα. Αφού δεν έχουμε να πάμε μία τις Παναγιές να εορτάσουμε με τη σειρά μας. Λοιπόν, θα πάμε να διαλυματιστούμε σιγά σιγά εδώ στη δεύτερη ώρα του λόγου, επειδή Παναγία η οποία πολλά της έχει αγωνιστεί με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Προφανώς. Είναι η αλήθεια, μας λείπει ο Άγγελος Αναστασιάδης, αλλά δεν είναι μόνο ο Άγγελος Αναστασιάδης, και ο Ιβάν Σαββίδης έχει αναφερθεί. Μάλιστα υπάρχει ένα απόσπασμα από συνέντευξη που είχε δώσει στο Γιώργο Μίνο. Εννοείται που αλλού. Αυτά τα εξωσχολικά μόνο εκεί τα λέμε. Αυτό το δίδυμο δεν χαλάει ποτέ, είναι κορυφαίο, το αγαπάω. Με Άγγελο Αναστασιάδη στην ΕΡΤ να σχολιάσει την έντευξη του Ιβάν και αναφέρονται και οι δύο και στην Παναγία. Το ακούμε και πάμε, να διαλυματιστούμε. Για τριεμπαβάου. Εγώ απαιτούσα. Παπαϊ και φουτμπαλίστα. Απαιτούσα. Αγοράστε παίχτες, κάντε μεταγραφές. Αναστασιάδη και παιδιό. Ο Αναστασιάδης έλεγε. Να μείνουν και φουτμπαλίστε. Εγώ δεν χρειάζομαι ποδοσφαιριστές. Σε ουνά, σιέ, νορμάλια καμάντα. Εγώ έχω καλή ομάδα. Τα παλικάρια. Η Παναγία δεν είναι η άμυνά μας. Άκουσα τέλος coach ότι είπε να παίξει άμυνα η Παναγία. Θα τα πούμε. Κοιτάξτε, αυτό εδώ. Φαίνεται το ίδιο να το λέει δηλαδή. Ναι. Αυτό εδώ θα το συζητήσει με την Παναγία. Είναι ιδιαίτερο κομμάτι. Ένα λεπτό θα το συζητήσει με την Παναγία αυτό. Παναγία μου ένα παιδί. Θα μου φύγει το καφάσι, ποιος καλέ δεν θα το δει και δεν θα μου το ματιάσει. Πο-πο-πο, ο παλάκια του παιδιού μου, ο παλάκια του. Πο-πο-πο, πο-πο-πο, δεκατόνους πέτει με ζητά χυλάκια του. Παναγιά μου ένα παιδί να σου φύγει το καφάσι. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο εδώ στο Λόγο Επειδή. Λίπερο 107,4. Παραμονή της Παναγιάς της επάλεξης και Δευτέρα και καινούργια βδομαδούλα. Βέβαια δεν είναι η βδομαδούλα η συνηθισμένη, οι περισσότεροι είναι σκαστοί. Ακόμη και να μην είστε σκαστοί, έχουμε αυτό το checkpoint αύριο της Τρίτης που κόβει τις εργάσιμες και μας κάνει λίγο πιο δυνατούς, εφόσον δεν θα ξυπνήσουμε μια ημέρα. Είναι κέρδος για όλους μας εμάς του πρωινού ξυπνήματος. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook μας βρίσκεται και εκεί και μας λαϊκίζετε. Στην αθλητικιά την επικαιρότητα. Τι έγινε. Τι έγινε. Εντάξει, πήραμε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στο πόλο. Στους νέους. Αυτό που όταν γίνεται πάντα κάτι έτσι πανηγυρτζίδικο, μια και είμαστε στο σεξο πανηγυριά, βγαίνουν όλοι και σχολιάζουν στα Facebook. Χθες είδαμε αναρτήσεις εκεί για το πόλο. Όλοι γνώστες. Κανονικά για το φουνταριστό, για το έτσι, για το αλλιώς. Πάντως ήταν μια τεράστια επιτυχία για την ομάδα. Και νέων. Μην τα λες εμένα. Γιατί... Εγώ ξέρω από πόλο. Έχω δηλώσει το ενδιαφέρον μου. Για τους πολίστες. Και για το πόλο σαν άθλημα. Έλα πρέ τώρα, σ' αρέσει τώρα το πόλο σαν άθλημα. Πηγαίναμε και βλέπαμε αγώνες πόλο το 1997. Ποιος έπαιζε ο Ηρακλής για τμήμα πόλο. Φυσικά. Τι έβλεπες. Α, μάλιστα. Τώρα τι έχει, νομίζω μόνο ο ΠΑΟΚ έχει στην Α1. Αν δεν κάνω λάθος. Ο Ηρακλής έχει πόλο. Έχει πόλο. Με την εθνική ομάδα της Ελλάδος να πετυχαίνει ακόμη μία ανατροπή και να κερδίζει τον τελικό τους Κροάτες στα πέναλτι. Το είδα κι εγώ, μην νομίζεις. Είδες, τέτοιος είσαι. Ήτανε 8-7 και φάγαμε γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Και έξαλλος έγινες. Έλα, ούβρε, άχρηστη να πούμε τα ίδια και τα ίδια κάθε φορά. Κάθε χρόνο. Η Ελλάδα η οποία απέκλεισε πάλι με ανατροπή Σέρβους. Στα ημιτελικά τους διοργανωτές Σέρβους.
Σε αυτό το είδα εγώ. Ένα σε ένα να βλέπουμε να έχουμε τι παραστάσει. Ναι. Ναι. Σερβοί και Κροάτε είναι κρατέ δυνάμει στον χώρο του πόλου. Και οι Ούγγροι. Και οι Ούγγροι. Ήταν και όλα οι τέσσερι ομάδε που μετήχαν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Εγρού Στίβου, του άντρε. Εμεί βγήκαμε τέταρτη, δεν τα καταφέραμε απέναντι σε Ούγγρου και Σέρβου. Αλλά τώρα ήρθαν οι νέοι να πάρουν την εκδίκησή του. Πήραν το αίμα των αντρών πίσω. Και να στεφτούν παγκόσμιοι πρωταθλητέ. Όχι, αστεία. Γενικότερα στα μικρά τα τμήματα η Ελλάδα τα πάει καλά. Στο μπασκετάκι υπάρχει μια. Μπασκετάκι, ανησυχία. Ναι. Φάγαμε μια τριαντάρα από του Σέρβου στο φιλικό, κάτι τέτοιο νομίζω. 32. Με πολλή δυσκολία κέρδισε στο τουρνά πάλι τη Σερβία στο Μαυροβούνιο. Χωρί Γιάννη, βέβαια. Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίο αισθάνθηκε ενοχλήσει στο γόνατο. Έπαιξε στο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο, αλλά δεν έπαιξε στο παιχνίδι με την Σερβία. Γενικά υπάρχει ένα θεματάκι κιόλα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Από του μπακς κιόλα. Ναι. Μια δυσαρέσκεια από ποιου, εσύ λε. Όχι, ότι υπάρχει ένα θεματάκι ανάμεσα σε coach, σε Γιάννη και σε μπακς. Ο κότς γιατί, δηλαδή, τι θέλει ο κότς να το, το, ναι, το κούμπο έχει. Ναι, υπάρχει μία γκρίνια γενικότερα. Λες, ελοχεύει κίνδυνος να μην αγωνιστεί και στο... φαντάζομαι πως όχι, τώρα να έχει πάρει μέρος όλη την προετοιμασία. Ναι, αλλά οι bugs δεν πολύ θέλουν να τον βάζει μέσα και όταν ακούνε να αισθάνεται και ενοχλήσεις. Καλά, εντάξει, λογικό αυτό. Ενοχλούνται και οι ίδιοι, 100 εκατομμύρια... Μία μόνιμη ενόχληση είναι. 100 εκατομμύρια συμβόλαιο είναι αυτό. Δεν είναι αστεία. Γενικότερα η Ελλάδα, η οποία δεν δείχνει καλά, ξεκίνησε εντυπωσιακά, βέβαια παίζοντας με κάτι Ρουμανίες, με κάτι αυτά. Εντάξει. Αλλά όταν δυσκολέψανε λίγο οι αντίπαλοι, σφίξαμε, δείχνει δυσκολίες, στερείται πάρα πολύ στο σουτ. Να σου πω εγώ τώρα τα μπάσκετικά. Για πες. Δεν έχει σουτέρ, δεν έχει άνθρωπο που ουσιαστικά που θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. Έπαιξε λίγο ο Γιάννης με το Μαυροβούνιο, έβαλε μια κοσάρα πόντους με τις διεισδύσεις του, με το γνωστό το παιχνίδι. Από εκεί πέρα όμως δεν υπάρχει κάποιος σούτερ που θα πάρει την ομάδα στις πλάτες του. Όλοι είναι περισσότερο ρολίστες. Δηλαδή όταν περιμένεις να επομιστεί το περιφερειακό σου, το Παπαπέτρου, τον Πανικολάου. Ναι, όχι. Είναι λίγο λάθος, προφανώς. Ο Σλούκας είναι ο άλλος. Στους ψηλούς αμάν αμάν δεν... Δεν ξέρω, δεν έχουμε καλή ομάδα. Τι πάμε να το πάρουμε. Ναι, δεν μετέχει και ο κουφός μέσα από τον περιμένα. Τι πανηγυρτζίδες είμαστε που λέμε όταν, πάμε να το πάρουμε. Λόγω επειδή αντί το κούμπο, θα το πάρει λόγω μόνος επειδή... του. Επειδή βλέπαμε ότι προηγούμενα παραδείγματα, Φερρυππίν, Γερμανία του Νοβίτσκι, Ισπανία του Γκασόλ. Όχι, Ισπανία του Γκασόλ δεν υπάρχει, κάτσε. Ναι, ότι έφεραν αποτελέσματα, αλλά. Ναι, αλλά η Ισπανία του Γκασόλ δεν ήταν μόνο ο Γκασόλ. Δεν ήταν ο Γκασόλ. Αλλά η Γερμανία του Νοβίτσκι. Η Γερμανία του Νοβίτσκι, ναι. Ήταν περισσότερο ένα one-man show ομάδα και βλέπαμε ότι εκεί υπήρχαν αποτελέσματα. Οπότε σου λέει και εμείς έχουμε το δικό μας NBA-er τώρα, το μεγάλο όνομα. Ναι. Οπότε αυτό θα κουβαλήσει την εθνική στις πλάτες του. Βέβαια υπάρχουν περιθώρια ακόμη. 31 του Αυγούστου ξεκινάει το Eurobasket. Θα έχουμε επιστρέψει μόλις, επιστρέφω και εγώ από τις διακοπές. Yeah, τσουπ, 28 είναι Δευτέρα, αλλά 20, πόσο έχει ο Αυγουστός, 31. Ήμουν έτοιμος να κάνω τη γροθιά να μετρήσω ναι, τα κουκαλάκια. Ναι, αλλά θα σκέφτεσαι, Ιούλιος, Αύγουστος, Ρωμαίοι Κέσαρες. Α, το πήγε σε άλλο επίπεδο. Άρα 31, 28, 29, 30, 5. 5 ξεκινάει το Ευρωμπάσκετ, στη Φιλανδία μετέχει η χώρα μας. Μια χαρά, θα σας δεχτούμε στο παλάτι μας. Έτσι, θα συγκεντρωθούμε. Για να κάνουμε πρεμιέρα όλοι μαζί. Και θα φύγουμε για Άγιο Μάμα μετά. Ήδη κυρίες και κύριοι έχουμε καταρτήσει το πρόγραμμα. Έτοιμοι είμαστε. Έτοιμοι. Στον ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, είναι αναμονή των εξελίξεων. Με νέο τεχνικό, ο οποίος άλλαξε την Παρασκευή. Υπάρχει και το παιχνίδι της Πέμπτης στο Ευρωπαϊκό. Μεγάλη ανησυχία στο δικέφαλο, γιατί όλα γίνανε προκειμένου να απευθυνθούν τα χειρότερα. Μην γίνει καμιά στραβή και ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από τους ομίλους του Europa League με τον Ράντσβαν Λουτσέσκου στον πάγκο της ομάδος. Ήταν ούτως ή άλλως και υποψήφιος πριν τελικά καταλήξει συμφωνία με τον Στανόγεβιτς. Δεν κατάφερε να ξεπεράσει το ρεκόρ του Μπερέτα. Έμεινε νομίζω βέβαια πόσο, 53 ημέρες στον πάγκο του κεφάλου ο Στανόγεβιτς. Καλά τα πήγε. Μπορούμε να πούμε. Λουτσέσκου δεν ξέρουμε αν θα βγάλει και αυτός παρέλαση, γιατί τα πράγματα φέτος στο δικέφαλο είναι λίγο μυστήρια. Υπάρχει αρκετή δυσαρέσκεια, υπάρχει αρκετή γκρίνια, η οποία νομίζω θα υπερκεραστεί εφόσον η ομάδα πραγματοποιήσει μεταγραφές. Θέλουν οι οπαδοί, είναι το θέμα του Βιερίνια παίζει, είναι το θέμα του Ελκαντουρί, τον οποίο το ρεπορτάζ τουλάχιστον δείχνουν ότι βρίσκεται μια ανάσα από την Τούμπα, είναι του κεντρικού αμύντικου. Ο Γιώργος Ζαβίδης προανήγγειλε ότι η ομάδα θα πραγματοποιήσει τρεις μεταγραφές, ώστε να κάμψει λίγο έτσι τη δυσαρέσκεια των οπαδών του δικεφάλου. Στον Ηρακλή αναζητάτε... Αλλάζουμε έδρα. Αλλάζουμε έδρα. Τι εννοείς? Ο Σπύρος Παπαθανασάκης, τώρα που έχει πάρει λίγο πάλι τα πάνω του στα διοικητικά της ομάδας. Εμφανίστηκε ο Παπαθανασάκης. Ναι, ναι, ναι. Έκανε κάτι συγκλονιστικές δηλώσεις στην Αθήνα.
Δεν ξέρω να το ότι πάμε, ναι, πάμε να προκριθούμε εκεί που θα τις βάλουμε και θα τις ακούσουμε και όλες τις δηλώσεις. Ναι, βεβαίως. Οι οποίες είναι λίγο από άλλο πλανήτη, λίγο ψυχεδελικές. Αλλά σε τα έδρα δηλαδή που πάτε. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ εφημερίδας, ο Σπύρος Παπαθανασάκης θέλει να μεταφερθεί η έδρα του Ηρακλή από το Καφτατζόγλιο στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα. Του Αγροτικού Αστέρα, μάλιστα. Δηλαδή να πάρει μήπως και το αφημό. Στον Εύωσμο να πάμε. Ο Αγροτικός Αστέρας δεν θα μετέχει στο πρωτάθλημα της Football League. Δεν ξέρω να το γνωρίζει αυτό. Ναι. Ενώ πέρυσι τα είχε πάει πάρα πολύ καλά. Φέτος δεν. Φέτος δεν. Δεν ξέρω αν τώρα υπάρχει κάποια έτσι διαδικασία. Βέβαια εδώ διαβάζω ότι ο Αγροτικός Αστέρας ρίχνει άκυρο στον Ηρακλή. Νεότερες. Ναι, εγώ βλέπω εδώ πέρα ένα χθεσινό βραδινό δημοσίευμα, το οποίο αναφέρει ότι ο Σπύρος Παπαθανασάκης ενδιαφέρεται να μεταφερθεί η έδρα του Ηρακλή στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα, το οποίο χωράει 2.267 άτομα καθημερινούς και έχει δύο κερκίδες απλά πίσω από τις δύο εστίες. Ναι. Διότι δεν έχει. Όχι, μία έχει από τις. Από την άλλη εστία έχει, πώς το λένε, σχολείο. Μαντρότυχο έχει. Ναι, μαντρότυχο έχει. Μαντρότυχο και ένα σχολείο. Έχει μία κερκίδα. Ένα πέταλο το οποίο. Ναι, πίσω από τη μία. Ναι, έτοιμο να καταρρεύσει κιόλας. Δεν είναι και πολύ για πολύ πολύ. Το οποίο είχαν μπει τα καθίσματα το 2002 όταν είχε κλείσει το Καφτατζόγλιο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για να ανακατασκευαστεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μήπως, αλλά δεν είχε χρησιμοποιηθεί. Τότε οι δύο ομάδες, ο Άρης και ο Ηρακλής, χρησιμοποιούσαν την Ευκαρπία. Βέβαια, ο πρόεδρος του Αγροτικού Αστέρα με δηλώσει του απέκλεισε το ενδεχόμενο να φιλοξενηθεί κάποια άλλη ομάδα στο γήπεδο του Ευόσμου. Όπως διαβάζουμε εδώ από το bluearena.gr, τα έξοδα λίδη εξαγωγή των αγώνων χαρακτηρίζονται απαγορευτικά αφού η διοίκηση του Παπαθανασάκη δεν θα μπορέσει να τα καλύψει. Φοβάται ότι θα φάει πιστόλι από τον Ηρακλή. Να σου πω κάτι. Δεν έχει άδεια. Καλά, εντάξει, καμία περίπτωση εννοείται. Βέβαια, ποια ομάδα θα κατεβάσει ο Παπαθανασάκης, αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρει κανένας. Αλλά από μόνος του το ζει. Το ζει, το πιστεύει, το νιώθει. Ότι θα πάει η ομάδα, θα συμμετέχει κανονικά στη Football League, θα προκριθεί στο. Έκανε δηλώσεις και έλεγε: εντάξει, για το κύπελλο αυτό, δύσκολο αντίπαλο, εμείς θα τα καταφέρουμε, είμαστε Ηρακλής. Επομένως, λέει, οι λύσεις για αυτό το κομμάτι είναι περιορισμένες και μια από αυτή είναι και το κύπελλο του Αγροτικού Αστέρα. Μόνο που ο Καναδός υπολογίζει χωρίς τον ξενοδόχο. Το κύπελλο, λέει, του Αγροτικού Αστέρα θα χρησιμοποιούν τη νέα αγωνιστική περίοδο η ανδρική και η γυναικεία ομάδα μας. Κανένας άλλος σύλλογος δεν θα φιλοξενηθεί, τόνισε ο πρόεδρος του Εραστέχνη Χρόνης Αρετάκης. Οι σταχυοφόροι κλείνουν την πόρτα στον Ηρακλή πριν καν υπάρξει επίσημη κρούση για το συγκεκριμένο θέμα από τη μεριά της κεανόλευκης διοίκησης. Και έτσι ο Ηρακλής αναζητεί, θέλει να φύγει από το Καφτατζόγλιο γιατί και εκεί τα έχει και εκεί θέματα. Καλά, χρέη νομίζω ότι υπάρχουν στα ένα σωρό. Εντάξει, τι υπάρχουν από εκεί πέρα μετά. Ευκαρπία, δεν ξέρω αν είναι σε θέση να φιλοξενήσει αγώνα της Football League βέβαια. Ο Ηρακλής δεν ξέρω αν είναι σε θέση να φιλοξενηθεί μόνος του στην Football League. Αξίζει να ακούσουμε τις λόγες του Σπύρου Παπαθανασάκη. Γιατί τις είδα μόνο, δεν τις άκουσα. Δεν άκουσες, θα καταλάβεις τώρα σε τι ψυχεδέλεια και σε τι παράκρουση βρίσκεται ο άνθρωπος. Βέβαια, κορυφές και ερωτήσεις του δημοσιογράφου. Εδώ, στο pamebala.gr το είδαμε. Ο Παπαθανασάκης λοιπόν δήλωσε παρόν. Ο Ηρακλής ήταν εδώ στην κλήρωση του κυπέλου. Πρόεδρε, με όφη. Ουσιαστικά με Απόλλων Σμύρνης και Πλατανιά. Εύκολος, δύσκολος όμιλος, βατός. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Όλες οι ομάδες είναι καλές. Ο Ηρακλής βέβαια θα είναι έτοιμος. Βρίσκεστε και σε ένα μεταβατικό στάδιο οργάνωσης. Υπάρχουν φαντάζομαι κάποια προβλήματα τα οποία εδώ τα ελέγχεται. Υπάρχουν προβλήματα και προσπαθούμε όσο μπορούμε να τα φτιάξουμε όσο γρήγορα μπορούμε να ετοιμάσουμε την ομάδα. Είστε αισιόδοξος, ο Ηρακλής θα τα καταφέρει και να είναι έτοιμος στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής αλλά και στο κύπελλο στις υποχρεώσεις. Ναι. Είστε αισιόδοξος. Θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα στους δύσπιστους βέβαια, ίσως κάποιους δικαιολογημένα, ίσως όχι φιλάθλους του Ηρακλή που ανησυχούν στη Θεσσαλονίκη για το μέλλον της ομάδος. Εσείς δίνετε εδώ το δικό σας αγώνα, τι μήνυμα θα θέλατε. Αγώνα δίνει. Και εγώ έχω ανησυχήσει με πολλά πράγματα που έχουν γίνει, όμως ο Ηρακλής είναι η πιο όμορφη, καλή, δεν μπορώ να το εξηγήσω στα ελληνικά, πολύ όμορφη ομάδα, καλή ομάδα. Ο κόσμος την αγαπάει πάρα πολύ και πιστεύω μαζί θα τη φέρουμε πίσω εκεί που πρέπει να πάει. Ωραία. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στο κύπελο.
Πιστεύετε ότι μπορείτε να περάσετε? Πιστεύουμε, δεν πάμε εκεί να... Για βόλτα. Δεν πάμε για βόλτα. Όσον αφορά την ενίσχυση, κύριε Παπαθανασάκη, θα ενίσχυση με το ρόστερ, θα κάνετε κάποιες μεταγραφές να ενισχυθεί η ομάδα? Ναι. Πιστεύω ότι τη Δευτέρα θα ακοινώσουμε τον προπονητή. Δευτέρα προπονητή και στη συνέχεια. Άντε, σήμερα θα μάθουμε προπονητή. Α, προπονητή. Δευτέρα. Μ' άρεσε αυτό, η δύσπιστη, η δύσπιστη. Ποιος μπορεί να πιστεύει αυτά που λέει ο Σπύρος? Εντάξει, μεγάλες δηλώσεις, θα περάσουμε. Λέει, δύσκολες ομάδες, εμείς αυτό, καλή όμορφη ομάδα, δεν τα μπορώ να τα πω στα ελληνικά. Βέβαια, αν δείτε και το βίντεο, θα διακρίνετε έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά φαίνεται ότι δεν έχει πολύ επαφή με τα όσα γίνονται στο σωματείο του Ηρακλή. Ο οποίος αυτή τη στιγμή για τους πλέον δύσπιστους δεν έχει καν παίχτες, δεν έχει καν προπονητή, δεν έχει καν μέλλον. Θα τον ανακοινώσει σήμερα. Δεν έχει καν τα απαραίτητα για να λάβει και την ενημερότητα, να λάβει και την άδεια από την ΕΕ. Μωρέ, τέτοιοι είστε, τον πολεμάτε. Τον πολεμάτε, ρε. Θα δούμε, πλέον δύσπιστη, πλέον δύσπιστη. Πολύ δύσκολα τα πράγματα ούτως ή άλλως στο στρατόπεδο του Γυραίου. Το γνωρίζουμε αυτό. Να δούμε και αν σήμερα, γιατί πιστεύω ότι σήμερα θα έχει προπονητή. Ποιος προπονητής μπορεί να έρθει στην ομάδα μετά μέχρι υπάρχοντα δεδομένα? Αχ, να ξεφυσάει η βουλιοκά. Τι να κάνω? Να πας εσύ να αναλάβεις. Προπονητής, δεν ξέρω μπάλα. Δυο δουλειές κάνεις, να πάνε να αναλάβεις πρόεδρος. Πιο πολλά θα έχεις από τον Παπαθανασάκη. Και πιο πολλά λεφτά μάλλον θα έχουν τον Παπαθανασάκη. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Επίσης και στο μπασκετάκι δεν σε βλέπω καλά. Όχι, δεν ανεβαίνω. Δεν ανεβαίνεις, γιατί? Γιατί ο Πανιώνιος μάλλον θα συμμετάσχει κανονικά. Μάλλον θα συμμετέχει, οπότε υπήρχε μια αχτίδα φωτός ότι έστω και με δια της πλαγιάς οδού η ομάδα του Ηρακλή θα καταφέρει να μετέχει μετά από πάρα πολλά χρόνια στο πρωτάθλημα της Α1. Τελικά κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν θα γίνει, οπότε ο Ηρακλής συνεχίζει και στο μπάσκετ στην Α2. Στον Άρη είχαμε ένα φιλικό το Σάββατο με τον Πανετολικό στη Βέρεια, νομίζω το δεύτερο φιλικό της ομάδας. Ο Άρης ιτήθηκε με 2-1. Το άκουγα ραδιοφωνικά, κανονικά ήμουν στο χωριό, έπινα καφέ. Δεν είσαι. Ναι, και άκουγα φιλικό του Άρη. Κυρίως άκουγα τι. Αφού μου αρέσουν οι δηλώσεις μετά από τέτοια παιχνίδια για τα χρήσιμα συμπεράσματα, πιο έτοιμος ο Πανετολικός και το καθεξής. Εντάξει, ούτως ή άλλως, ναι. Ο Άρης, ο οποίος νομίζω σήμερα έρχεται, ολοκληρώνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ναι. Μια προετοιμασία η οποία θα τραβήξει μακρόν καθότι το πρωτάθλημα της Football League θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Τι θα κάνουν τώρα αυτοί οι παίχτες 1,5 μήνα? Έχουμε βέβαια και το κυπελάκι. Κάτι να ασχολούμε. Είχαμε και την κλήρωση της Παρασκευής. Ο Ηρακλής συμμετείχε κανονικά, ήταν μέσα στην κλήρωση. Δεν ξέρω αν θυμάμαι να πούμε και τους ομίλους κιόλας για να ενημερώσουμε τον κόσμο που ενδεχομένως έλειπε και στα μπάνια. Ομίλοι κυπέλου. Γουγκλάρω αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, γιατί απ' έξω δεν το θυμάμαι. Έγραψε ομίλοι, αν είναι δυνατόν. Αλλά το Google μας σου είπε, μήπως εννοείται. Ναι. Η αναλυτικά, η όμιλη στον πρώτο όμιλο, Πλατανιάς, Απόλλων Σμύρνης, Όφη και Ηρακλής. Είδες, πρώτη-πρώτη. Πρώτη-πρώτη, με δύο ομάδες της Κρήτης. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Είναι νομίζω 7.000 να κατεβείς στην Κρήτη. Βέβαια. Βάλε το. Κατά πρώτον πρέπει να κατέβεις 25 άτομα, 30. Ναι, έχεις τέτοια αποστολή, οπότε ένα μπορεί να το έχεις και στην έδωση και Απόλλων Σμύρνης, Αθήνα. Έτσι θα εξετάζουμε πλέον τον Ηρακλή. Στο δεύτερο όμιλο, Πάοκ Λεβαδιακός είναι και το παιχνίδι της πρεμιέρας της Super League την επόμενη Κυριακή. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Απόλλων Πόντου, εδώ ο Απόλλων της Καλαμαριάς και ο νικητής του πρώτου γύρου. Ποιος είναι ο πρώτος γύρος? Για βρες μου τον πρώτο γύρο. ΑΕΚ, θα πω εγώ τους άλλους ομίλους. ΑΕΚ Λαμία, Απόλλων Λάρισας και Καλλιθέας στον τρίτο όμιλο. Τέταρτος όμιλος, Ατρόμητος, Κέρκυρα, Τρίκαλα και Σπάρτη. Ολυμπιακός, Αστέρας Τρίπολης, Αχαρναϊκός και Σαμικός ο πέμπτος όμιλος. Ξάνθη, Πανετολικός, Εργοτέλης, Πάσεραϊκό. Άντε ρε Πάσεραϊκά, αρχόμαστε να πούμε. Έβδομος όμιλος, Πανιόνιος. Πας Γιάννενα, Άρης, Πανεγιάλιος. Δύσκολος όμιλος για τον Άρη. Ο Άρης έχει, πέρα από την πλακά, έχει το πιο δύσκολο όμιλο. Έχει δύο ισχυρές ομάδες από την Super League. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει ένα σχετικά βατό όμιλο. Τι βατό όμιλο, έχει αποκλειστεί από τον Απόλλων Καλαμαριάς με Άγγελο Αναστασιάδη στον πάγκο της ομάδας. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά περάσουμε να ξεχάσουμε. Δεν έπαιξε Παναγία μάλλον στην τερμπάκ τότε. Μπορεί να έπαιζε πουθενά αλλού. Ναι. Ο Ηρακλής θεωρώ ότι είναι δύσκολος όμιλος. Νέος Παπαθανασάκης, αυτά έλεγε. Γιατί απλά δεν θα έχει ομάδα. Οπότε ο Άρης φαίνεται να έχει ένα δύσκολο όμιλο. Δύσκολο όμιλο, αλλά εντάξει.
ο αγώνας του πρώτου γύρου είναι γυναικός Βέρεια. Γυναικός Βέρεια. Ένα από τους δύο. Η Βέρεια, άρα την κόβεις να μετέχει και αυτή. Δύσκολα τη βλέπω και την Βέρεια. Τοπικό ντέρμπι. Με τον Άρη την προηγούμενη εβδομάδα στο φιλικό 1-1. Ναι, δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι αν θα έχουν τα ναι, αλλά τουλάχιστον έχει ομάδα. Α, έχει ομάδα. Εντάξει, συγγνώμη ρε παιδί μου, συγγνώμη ρε παιδί. Μιλάς σε άνθρωπο που δεν έχει ούτε ομάδα. Σωστά, ο Ηράκλης ο οποίος υποδέχεται τον Όφη, θα δώσει τυχερός Ηράκλης, θα δώσει δύο παιχνίδια στην έδρα του. Έχει τον Όφη εντός και τον Απόλλων Σμύρνης, θα πάει μόνο με Πλαταρία. Μια φορά στην Κρήτη. Όχι, θα πάει Απόλλων εκτός. Όχι, τις κριτικές έχει εδώ. Την γλίτωσε. Να, κυρίες και κύριοι, πώς ενδιαφέρεται ότι το μέλλον είναι ευίωνο για την ομάδα. Και με μια εταιρεία low cost μπορεί να πετάξει. Να μην τις κάνουμε διαφήμιση. Ο ΠΑΟΚ και αυτός τυχερός, γιατί θα υποδεχθεί τον Λεβαδιακό, θα πάει εκτός με τον Απόλλων Πόντου και θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Αιγινιακού και Βέρειας. Εντάξει, ολοδικά. Ολοδικά. Με τον E-Way θα πάει, με Μποποδέκτη μάλιστα. Ενώ ο Άρης. Για το κύπελο. Ποιος όμιλος ήταν ο Άρης, θα πάει, Πανεγιάλιο, θα πάει στο Αίγιο, στην πρώτη αγωνιστική, θα υποδεχθεί τον Πανιόνιο, θα υποδεχθεί και τα Γιάννενα. Οι ομάδες Football League ούτως ή άλλως έχουν περισσότερα παιχνίδια στην, νομίζω, στην έδρα τους, οπότε έχουν και ένα πλεονέκτημα για να μην ταξιδεύουν. Αυτή ήταν η κλήρωση που διεξήχθη την Παρασκευή. Στον Άρη διαφαίνεται ότι θα έρθει η ομάδα σε συμφωνία με τον Σόζα, καθώς όπως προκύπτει το ρεπορτάζ προφορικά τα βρήκα Καρυπίδης και Σόζα. Ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, κόραρε και το Σάββατο. Ενώ από ό,τι βλέπω στο ρεπορτάζ, αυτό που μας διαφέρει περισσότερο. Ψήσανε. Κάνανε ψιστήρι, το κίτρινο ψιστήρι. Τι εννοείς? Βάλανε φουφούδες, παιδί μου. Στην προετοιμασία. Ναι. Γιατί δεν πήγαμε. Δεν μας φωνάζουν αυτά. Ναι. Ο Δελιζήσης έκλεψε, όπως μεταφέρει το Λαμπαουτάρι στο ρεπορτάζ, την παράσταση σε ρόλο ψίστη. Τα αγαπάω αυτά τα ρεπορτάζ. Άπαντες έμειναν ικανοποιημένοι από τις ικανότητές του στην σχάρα για τον Δελιζήση, αλλά και από την ποιότητα του κρέατος. Και εγώ έψησα κάτι μπριζόλες. Ναι, το οποίο ο ίδιος φρόντισε να έρθει από το χωριό του. Από πού είναι ο Δελιζήσης, ρε παιδιά? Κάπου από εκεί κοντά, μάλλον. Να βρούμε το χωριό του, άμα είναι τόσο ωραία τα κρεατάκια. Κάτσε να ψάξουμε, Δελιζήσης. Χωριό, κρεοπολείο. Η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ ωραία και οι παίχτες είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν. Ενώ αυτό το λάτερ δεν έλειψαν και τα πειράγματα. Απ' την Κοζάνη είναι. Ήρθα απ' την Κοζάνη, μα έπεσα σε πλάνη που λέγεται το τραγούδι. Όταν είδα αγκαλιά με κάποιον από την Κηφισιά. Τέτοιες είμαστε. Παλιά. Μπράβο στον Δελιζήση, μπράβο στα κρεατάκια. Σίγουρα θα έχουν ωραία εκεί. Στην Κοζάνη να μας φέρει και εμάς να δοκιμάσω με. Το πρώτο σάδι της προετοιμασίας ολοκληρώθηκε και οι παίχτες του Άρη είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν με ψήσιμο. Και αρκετό κρέας επιτρέπεται. Εδώ βλέπω και ντοματούλες και πατατούλες και αυτά και εκεί το άλλο. Πάνω της Παναγιάς είναι, βρε παιδιά, δηλαδή χαλαρώστε λίγο. Εντάξει, οι αθλητές είναι σε προετοιμασία, δεν μπορούν να πιστεύουν. Μπορούν να τρώνε κρέατα, επιτρέπεται από το διαιτολόγιο τους. Προφανώς, άμα είναι ωραία. Λοιπόν, είναι κοζανίτικα. Κοζανίτικα. Λοιπόν, 9 η ώρα ολοκληρώνουμε την δεύτερη ώρα του λόγου επειδή θα οδηγηθούμε στο διαλυματάκι μας. Εσείς μένετε συντονισμένοι με την εκπομπάρα μας. Είδατε τώρα τι αθλητική κάλυψη είχαμε, Μαρίς. Όλα τα είπαμε. Τα λέμε και πενεύουμε τους εαυτούς μας. Χαιρόμαστε. Ενδεχομένως να συνδεθούμε με Κωνσταντίνο Πανάκα, αν δεν βρίσκεται σε κάποιο χώρο αναψυχής. Αλλιώς εμείς έχουμε και έρευνες εδώ. Έχουμε έρευνες, έχουμε τα πάντα. Τις Παναγιάς. Τις καλύτερες. Να μας φωτίσει η Παναγιά, μπας και αυτό. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 στην τρίτη ώρα του διευρυμένου καλοκαιρινού ωραρίου μας για μία ακόμη εβδομάδα της επάλυξης. Μετά λογικά επιστρέφουμε στα καθιερωμένα, στα σκοτεινά, στα πάρα πολύ πρωινά. Επιτέλους λέει η άλλη. Θα συνδεθούμε τώρα και με τον Κωνσταντίνο Πανάκα, με τον οποίο θα σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα και τα δρόμενα στο στρατόπεδο του Δικεφάλου. Εξελίξεις πάρα πολλές από την Παρασκευή που τα είπαμε τελευταία φορά. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα, Μπαμπή. Τι κάνουμε? Καλημέρα και στον κόσμο που μας ακούει. Μας... Καλά, όλα καλά, μια χαρά. Δεν είσαι για κανένα μπανάκι πουθενά? Εντάξει, πήγαμε Σαββατοκύριακο, γυρίσαμε, έχουμε δουλειά. Έτσι, έτσι. Εμείς οι εργαζόμενοι εδώ, πιστοί στις επάλξεις. Κάποιος πρέπει να μείνει πίσω να δουλέψει, ρε φίλε. Δεν μπορεί να φύγει όλη η πόλη στη Χαλκιδική. Εντάξει, φεύγουν όλοι οι πόλοι, αλλά νομίζω ότι μάλλον στον ΠΑΟΚ περιμένουν πότε θα φύγουν όλοι για να δρομολογήσουν εξελίξεις. Όχι, εδώ είχαμε πει, φίλε, το είπαμε και την Παρασκευή, ότι ήταν θέμα ορών, αν θυμάσαι, το είχαμε πει την Παρασκευή το πρωί. Ναι. Ότι η αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας θα ήταν θέμα ορών. Έγινε και εμένα προσωπικά με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, ήταν επιβεβλημένη αυτή η αλλαγή. Ο ΠΑΟΚ δεν πατούσε καλά στα πόδια του, σε κανένα παιχνίδι δεν έδειξε σημάδια βελτίωσης, ίσα ίσα μάλιστα,
έδειχνε σημάδια χαλάρωσης. Και επειδή, όπως είπαμε και την Παρασκευή, δεν γίνεται να φύγουν όλοι οι παίκτες, δεν γίνεται να φύγει η διοίκηση, σε αυτές τις περιπτώσεις συνηθίζεται να φεύγει ο προπονητής. Mm-hmm. Ήρθε ένας προπονητής ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τον ΠΑΟΚ. Τον έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές. Το τμήμα σκάουτινγκ φαίνεται της Ξάνθης έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Mm-hmm. Γιατί μας όρισε πάρα πολύ πέρσι σε όλα τα παιχνίδια η Ξάνθη. Το γνωρίζει το υλικό, γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα. Προπονητές του. Δεν είναι ένας προπονητής που ήρθε από το πουθενά. Mm-hmm. Ξέρει τι σημαίνει δηλαδή όταν θα πάει να παίξει τη Λιβαδιά. Ξέρει τι σημαίνει όταν θα πάει να παίξει στα Γιάννα. Τι σημαίνει αυτό. Βέβαια, αυτό που προέχει όμως τώρα είναι το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και εκεί κάποιοι εκφράζουν τις ενστάσεις τους για το όνομα του προπονητή. Όχι, ποιες είναι αίσθηση. Ίσα ίσα, κάτι άλλο. Mm-hmm. Ο προπονητής μπήκε πολύ δυνατά. Σου είπε ότι ξέρει πάρα πολύ καλά το υλικό. Θα τη συμμαζέψει πολύ την ομάδα, πιστεύω, και την Πέμπτη θα δούμε ένα διαφορετικό. Mm-hmm. Γιατί όλες οι ομάδες του Λουτσέσκου είχαν επέκταση, οι οποίοι στην κυριολεξία έφτασαν στη φωτιά. Επέκταση, οι οποίοι ήταν διάφοροι, θα περπατάνε. Δεν νομίζω ότι θα έχουν θέση στην ομάδα που θα κάνει ο Ρουμάνος. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι θα σταθεί σε ονόματα. Ο ΠΑΟΚ έχει τόσο πολύ υλικό. Που θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αυτούς τους οποίους θα κρίνει αυτός ότι θα του κάνουν τη δουλειά και θα μας κάνουν τη δουλειά. Mm. Δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα, φίλε, την Πέμπτη. Ο ΠΑΟΚ θα είναι πολύ διαφορετικός από τα προηγούμενα παιχνίδια με τους Ουκρανούς. Λες ότι και το μάτς θα αποτελέσει και ένα είδος τεστ για τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Οπότε θα πρέπει να δείξουν πράγματα. Εντάξει, χρωστάνε μια καλή εμφάνιση. Έχουν να παίξουν μπάλα από τον τελικό του κυπέλου. Mm-hmm. Τον τελικό του κυπέλου και μετά όλα τα παιχνίδια που έχουν κάνει ήταν από μέτρια ως άσχημα. Mm-hmm. Νομίζω ότι πάλι σου λέω ότι την Πέμπτη θα δούμε έναν άλλο ΠΑΟΚ. Αυτό λένε και τα μηνύματα από τις προπονήσεις, αυτό λένε και όλοι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Θα δούμε. Θέμα πώς θα προσεγγίσει το μάτς ο Ρουμά, εγώ δεν το φοβάμαι αυτό. Mm-hmm. Θα πάει πολύ καλά ο ΠΑΟΚ. Πάντως... Όχι μονάχα ως προς αυτό, mm-hmm. και ως προς το ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλά, φίλε. Είναι ένας προπονητής με αυτό που λέμε γάτος. Mm-hmm. Τον πιστεύω πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά τον πιστεύω πάρα πολύ. Για να μην πούμε τώρα στον κόσμο πρωτάθλημα για τέτοια πράγματα, νομίζω mm-hmm. ότι ο Πάκος... Ναι. Μας ακούς γιατί λίγο σε χάνουμε. Ναι, ναι. Εντάξει. Η γραμμή. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια από μερίδα του κόσμου εκφράζεται μια δυσαρέσκεια η οποία έχει να κάνει κιόλας από ένα περιστατικό που είχε συμβεί στο γήπεδο του Στουμπάς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πέρσι στο 0-1. Mm-hmm. Για να βοηθήσει την ομάδα του πέταγε τις μπάλες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ξέρεις, αυτές τις άλλες που είναι τις αναπληρωματικές τις μπάλες που είναι έξω, μάλλον mm-hmm. με τον τέταρτο διαιτητή και κάποια στιγμή οι δικοί μας τον ξεφώνησαν, γύρισε, τους απάντησε. Mm-hmm. Ανταλλάχθηκαν κάποια χαλικά και σε αυτό εδώ πέρα το σκηνικό οι δικοί μας προβάλλουν μια ένσταση. Mm-hmm. Εντάξει, τους καταλαβαίνω, δεν είναι ότι δεν τους καταλαβαίνω, αλλά εφόσον η ομάδα έκρινε ότι αυτός θα πρέπει να είναι ο προπονητής, το τι λέει ο καθένας μας έρχεται σε δεύτερη μέρα. Το καλό της ομάδος προέχει. Και να σου πω κάτι, αν θα εμφανιστούν 2-3 καλά αποτελέσματα, αυτά γρήγορα ξεχνιούνται. Καλά, το μόνο σίγουρο. Ναι, αν τα αποτελέσματα είναι άσχημα, θα αναδειχθούν στην επιφάνεια πιο έντονα, αλλά αν έχουν 2-3 αποτελέσματα και ο Ρουμάνος το ξέρει και να σου πω από μια άποψη μπορεί και να μας κάνει και καλό αυτό. Δηλαδή ξέρει ότι κάποιοι δεν τον θέλουν, ξέρει ότι κάποιοι πιθανό να τον κάνουν, τον κάνει πιο κουμπωμένο, πιο αυτό, πιο ανταγωνιστικό, δεν έρχεται χαλαρά δηλαδή στον ΠΑΟΚ. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό, Μπάπη, καλό είναι. Η πίεση είναι πολύ μεγάλη στην παρούσα φάση. Ναι. Η πίεση όμως, όταν καταφέρεις την πίεση να την κάνεις να λειτουργήσει για λογαριασμό σου, mm-hmm. είναι μεγάλο επίτευγμα αυτό. Νομίζω ότι αυτή η πίεση θα λειτουργήσει υπέρ του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αισιόδοξος ακούω ότι βλέπεις πολύ. Ότι θα συμμαζέψει την... Πολύ αισιόδοξος, είμαι πολύ αισιόδοξος. Ήτανε κιόλας στους αρχικούς υποψηφίους να αναλάβουν το ταινία της ομάδας στην αρχή, εν τέλει... Προτιμήθηκε η λύση στα Νόγεβιτς, η οποία αποτέλεσε και μια μικρή έκπληξη. Μεγάλη έκπληξη, γιατί μικρή. Πολύ μεγάλη έκπληξη ήταν για όλους μας, αρνητική έκπληξη. Ένας προπονητής που ήρθε από το πουθενά, χωρίς να ξέρει τίποτα, χωρίς να ξέρει το υλικό, χωρίς να ξέρει την πραγματικότητα της ομάδας, χωρίς να ξέρει τίποτα, ρε φίλε. Χωρίς να ξέρει το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, 6 χρόνια λοιπόν, όπως στην Κίνα. Ήρθε, βούτυξε στα βαθιά.
Ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να ρισκάρει την ευρωπαϊκή του συμμετοχή και την είσοδό του στους ομίλους του Europa. Και πήρε την απόφαση αυτή που πήρε, η οποία προσωπικά εμένα με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Δηλαδή, αν μπορούσα και εγώ να πάρω κάποια απόφαση, αυτή την απόφαση θα έπαιρνα. Αυτό σου λέω με μισή κουβέντα. Ναι. Ένα ηλεκτροσόκ ήθελε η ομάδα στην παρούσα φάση. Ναι, ναι, ναι. Έδειχνε. Από βλέπεις και μεταγραφική ενίσχυση, πολλά λέγονται ούτως ή άλλως τις τελευταίες μέρες. Εντάξει, ο Καντουρί πρέπει να θεωρείται ήδη παίκτης του ΠΑΟΚ. Είναι θέμα ωρών να ανακοινωθεί επισήμως. Θα μας προσδώσει πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα. Θα πάρει και ένα-δυο παίκτες ακόμα ο ΠΑΟΚ. Είμαι σχεδόν βέβαιος. Και μάλιστα παίκτες από το πάνω ράφι. Θα τη βοηθήσει την ομάδα ο Σαββίδης, δεν θα την αφήσει έτσι. Γιατί πρέπει να αντιστρέψει και ο ίδιος με την... πρέπει να αντιστρέψει και ο ίδιος το κλίμα. Νομίζω το αντιλαμβάνεται τρομοτινά. Ότι ναι, εντάξει. Ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια στον κόσμο. Εκτός δεν αυτό... μπορούμε να έχουμε, να έχουμε παράπονα από τις μεταγραφές που κάνει ο Ιβάν Σαββίδης στον ΠΑΟΚ. Κάθε μεταγραφική περίοδο την ομάδα την ενισχύει και μάλιστα με πάρα πολύ καλούς παίκτες. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο. Όχι, θα δούμε. Όσο άλλο, πλησιάζουμε στο ευρωπαϊκό τώρα. Βέβαια, προέχει και το παιχνίδι την Πέμπτη. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Τετάρτη θα είσαι εδώ, θα συνομιλήσουμε. Ναι, ναι, θα συνομιλήσουμε Τετάρτη, θα τα πούμε πριν την Πέμπτη. Έγινε, να είσαι καλά Κωνσταντίνε μου. Καλή καλημέρα σημέρα. Μπάμπη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τσάω. Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Παράκας, με τον οποίο συνομιλούμε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Τετάρτη θα είμαστε στα προεόρτια του ευρωπαϊκού παιχνιδιού των ΠΑΟΚ. Προέχει αυτό, βέβαια οι περισσότεροι κοιτάνε το τι θα γίνει στο μεταγραφικό και ίσως αφήνουν σε δεύτερη μοίρα το παιχνίδι ευρωπαϊκό, το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο, διότι διακυβεύεται η είσοδος της ομάδος στους ομίλους του Europa League, οι οποίοι πέρα από το χρηματικό αντίτιμο που θα επιφέρουν στο σύλλογο, θα είναι και η μοναδική διέξοδος για τους φίλους του Δικεφάλου να παρακολουθήσουν διαζώσεις στην ομάδα τους. Διότι ο Πάκος γνωστόν είναι τιμωρημένος με 7 αγωνιστικές, ούτε στο κύπελο θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το Δικέφαλο. Αν θα πάνε στην Καλαμαριά που παίζει. Ξεκινάμε αυτό. Και θα είναι και όλο το παιχνίδι της Πέμπτης με την Έστερσουτ και τα τρία παιχνίδια του ευρωπαϊκού του Europa League. Βέβαια στον ΠΑΟΚ λες κάνει και μια άλλη λυπητερή εντός εισαγωγικών σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Δεν τελειώνει ποτέ. Α, για το κύπελο. Το κύπελο Ελλάδος και ο τελικός αυτός δεν τελειώνει ποτέ, διότι λέει εταιρεία security στην οποία είχε ανατεθεί το παιχνίδι στο Πανεσσαλικό ζητά από την Ομοσπονδία 66.200 ευρώ, ένα ποσό που καλούνται να πληρώσουν οι δύο φιναλίστ, με την πλευρά της ΑΕΚ να αντιδρά έντονα μέσω στελέχους της που βρέθηκε στην ΕΠΟ και του αναλύθηκε το κόστος. Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό που εστάλει στην εταιρεία, από την εταιρεία της Security στην Ομοσπονδία, χρησιμοποιήθηκαν 293 φυλάκες, μεγάλη επιτυχία, φυλάκες νομίζω, που προσήλθαν με λεωφορείο από Αθήνα και Θεσσαλονίκη και το κόστος για τον καθένα ήταν 140 ευρώ, συνολικά 41.029 ευρώ. Επίσης την ημέρα του τελικού απασχολήθηκαν 48 παρκαδόροι, οι οποίοι επίσης λέει κοστολογούνται 140 ευρώ έκαστο, συνολικά 6.720 ευρώ. Από εκεί και πέρα ο υπεύθυνος επικοινωνίας και συντονισμού κοστολογείται στις 10.000 ευρώ. Mm-hmm. Χαρά τα συντόνισε και αυτός μαζί με έξοδα μετακίνησης 3 φορές για Βόλο Αθήνα. Ενώ για εκπαιδευόμενο συνοδό ασφαλείας διατέθηκαν 1.700 ευρώ. Τέλος, οι στατικές φυλάξεις ξεκίνησαν 3 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του τελικού και ολοκληρώθηκαν την ημέρα του αγώνα. Φυλάσσουν τα διάφορα σημεία του γηπέδου και κόστησαν 777 ώρες επί 8,7 ευρώ, 6.760 ευρώ. Δίκιο έχουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ σε κύριο του τελικού κόστησε 140 ευρώ καθένα, στα ντέρμπι η ΠΑΕ πλήρωσαν 45 ευρώ το άτομο. Μπα. Τους κάνανε σκόντο. Δεν ξέρω αν θα το βάλουμε και στο λόγο επειδή λίγο αργότερα. Αν έχετε δει το νέο πρόμο της Νίκης Βόλου. Ναι. Η Νίκη Βόλου συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνική. Αν δεν κάνω λάθος. Εκεί μαζί με τη νέα ομάδα του Αχιλέα Μπέου. Έχουν κάνει νέο πρόμο για την νέα χρονιά που δείχνει 4 παίκτες της Νίκης Βόλου να παίζουν μπάλα πάνω στην περιβόητη πεζογέφυρα του Πανεσσαλικού. Να παίζουν και από κάτω να είναι η υπόλοιπη ομάδα και να τους φωνάζουν και να τους λένε παιδιά, ελάτε κάτω. Εδώ παίζουμε μπάλα εμείς. Σαφέστατο το μήνυμα για τα όσα συνέβησαν τον Μάιο στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας, τον 581, ο οποίος μας ενημερώνει και μας λέει καλημέρες, μεγάλο πανηγύρι στο Ζαγκλίβερπουλ. Εδώ στο Ζαγκλιβέρι. Έχει μεγάλο πανηγύρι της Παναγιάς, Β' Θεσσαλονίκης, να πάνε να το σημειώνει εδώ η Βουγιούκα. Ναι, να βεβαίως. Πάτε να το επισκεφτείτε. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας, τον
Αποστόλη, ο οποίος, άκου τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος και είναι η σκέψη μαζί μας. Καλημέρα μας γράφει, καλή εβδομάδα, πρώτη μέρα σήμερα στη δουλειά. Άστα να πάνε, πείτε από άδεια. Υπάρχει λέει και κάποιος. Βέβαια πρώτη μέρα στη δουλειά, μάλλον το συνδυάσε πολύ καλά. Ναι, λέει, γιατί αύριο πάλι... Αύριο πάλι καθισό, λέει θα πάω εκτός Δευτέρα. Εκτός αν δουλεύει σε κάτι, το οποίο δεν έχει αύριο καθισό. Ναι, τι μπορεί να μην δεν έχει καθισό αύριο. Οτιδήποτε έχει σχέση. Ούτε αύριο δεν θα υπάρχει ούτε γυράδικο, ούτε τίποτα στην πόλη, θα είναι σαν μόνο να έχει πέσει. Δικός μου δουλεύει. Μόνο δικός μου. Λες να με κοροϊδεύει και να μην δουλεύει. Δεν ξέρω τώρα κατά. Και να είμαστε τζάμπα στην πόλη. Λες, όχι, αποκλείεται. Δεν τον έχουμε για τέτοιο. Θα αρχίσουμε να κάνουμε άλλα μετά. Πρέπει να δουλέψει. Θες να πάμε να κατασκοπεύσουμε αύριο το πρωί. Α, βάλουμε μουστάκια, θα ντυθούμε εκεί και θα πάμε να κάνουμε καμπαρντίνες. Ναι. Και εφημερίδα ανάποδα. Κυρίες και κύριοι, αυτά να τα προσέχετε άμα σας λένε να δουλεύω. Θα σας πούμε εμείς ποιοι δουλεύουν. Σήμερα δουλεύουν μόνο αύριο, μάλλον όσοι έχουν να κάνουν με τουριστικά επαγγέλματα. Εντάξει, δουλεύουν. Ούτως ή άλλως. Εντάξει, τώρα γυράδικα τέτοια αυτά, delivery, ιστορίες, δύσκολα να δουλεύουν. Να ξέρετε, τα γυράδικα που είναι ανοιχτά την μεγάλη Πέμπτη και μετά και 15 Αύγουστο τα στηρίζουμε όλο το χρόνο. Θα είναι 2-3, γιατί μας στηρίζουν και αυτές τις δύσκολες μέρες. Οπότε αύριο ποιος μείνει στην πόλη θα πεινάσει, δεν νομίζω να υπάρχουν εστιατόρια, δεν νομίζω να υπάρχει τίποτα. Δεν θα υπάρχει ούτε καν ραδιόφωνο. Ναι. Οπότε βλέπω τον Μπακ τότε να κάνει μεταγραφές, γιατί το έχουν αυτό. Οπότε για να ταλαιπωρήσουν την Ελένη μας. Όποτε λες 15 Αυγουστιάτικα να τρέχει στα αεροδρόμια, να τρέχει στο ένα, να τρέχει στο άλλο. Το έχω παρατηρήσει ότι κάνουν κάτι 12 η ώρα το βράδυ, βγάζουν 1 η ώρα το βράδυ μεταγραφές. Γενικά τώρα όταν πάνε όλοι να κοιμηθούν, ίσως θέλουν να τους έχουν έτσι σε εγρήγορση. Για ένα λόγο. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνία. FM και ενώ ονοματεπώνει. Όχι. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Γιώργο που μας στέλνει το μηνυματάκι του. Αναφερόμενος πριν στην τριτοχέρισα την Παναγία που ανέφερε ο Κρίς από την Κατερίνη, λέει. Τριχερούσα, βρε. Τι τριτοχέρι. Πώς τη λέγανε. Τέλος πάντων, εντάξει, κάπου τα έχω χάσει και εγώ πρώτη φορά την άκουσα. Μας υποκρίνει ότι την αγόρασα. Έχουμε και τέτοια ρεπορτάζ. Πάντως, μία μεταγραφή σίγουρα για τον ΠΑΟΚ υπάρχει, είναι αυτή του Γουάρντα. Ο οποίος επιστρέφει και πάλι στο δικέφαλο. Πήγε και κοιτάξανε Μαντάρα. Ναι. Μεγάλος παίχτης ο Γουάρντα. Το είχαμε ούτως ή άλλως, τον είχαμε σχολιάσει, τον είχαμε εδώ δικό μας έτσι που λένε, το βλέπαμε, ξέραμε για τις... Ήτανε, από τους συμπαθείς μας. Από τους συμπαθείς, τα έχει κάνει μπάχαλο όπου και να πάει, δηλαδή μπορεί να είσαι αλλοπρόσαλος, αλλά δεν ξέρω μέχρι ποιο βαθμό μπορεί να φτάσει το φτωχό στο μυαλό. Τις αλλοπροσωσύνης σου. Είσαι 23 χρονών, κάνεις ένα καλό συμβόλαιο, είσαι μια καλή ομάδα, τα κάνεις μαντάρα, σου δίνουν ευκαιρία, τα ξανακάνεις μαντάρα, σε στέλνω στο εξωτερικό στην Πορτογαλία. Τα κάνεις μαντάρα. Την τέταρτη ευκαιρία, τα ξανακάνεις μαντάρα και πλέον η ποδοσφαιρική σου καριέρα κινδυνεύει με αφανισμό, καθότι δεν αποκλείεται να επιληθεί του ζητήματος μέχρι και η Αιγυπτιακή Ομοσπονδία για να δει τι συμβαίνει. Υπάρχει μια περίεργη εκεί υπόθεση και δεν νομίζω τώρα να απέχει και πολύ τις πραγματικότητες γιατί θα το κάνει αυτό ένα σύλλογος ότι βέβαια από την άλλη πας σε μια καινούργια ομάδα το πρώτο που κάνεις είναι κατευθείαν να παρενοχλείς τις συζύγους δύο ποδοσφαιρί. Πότε πρόλαβε και τις πού τις είδε, πού τις γνώρισε. Αυτό είναι το παράξενο στην υπόθεση παρόλα αυτά. Εκτός αν τις ήξερε από πριν. Δεν ξέρω και δεν ξέρουμε και ποιανόν είναι ότι λίγα 24 ώρα μετά την άφηξή του στην Πορτογαλία, στην Φεϊρέντσε, εκδιώχθη λόγω επειδή φέρεται να... Λόγω επειδή έφερε να ταραχές. Να έχει παρενοχλήσει, φαντάζομαι, τσατικά, ως επί το πλείστον. Μηνυματικά. Μηνυματικά, λέω εγώ τώρα γιατί έτσι γίνεται και το παιχνίδι, να έχει παρενοχλήσει τις συζύγους δύο συμπαικτών του, για λίγα 24 ώρα συμπαικτών του, οπότε η ομάδα της Πορτογαλίας δεν προχωράει στον δανεισμό και τον ξαναστέλνει πίσω πακετάκι στην Θεσσαλονίκη, οπότε μπορούμε εμείς να ανακοινώσουμε ότι η νέα μεταγραφή του ΠΑΟΚ είναι ο Γουάρντα. Η νέα παλιά μεταγραφή. Παλιοκαινούρια. Σε άλλες αθλητικές ειδήσεις, χθες είχαμε και το Super Cup στην Ισπανία. Βεβαίως. Επέλαση της Real Madrid μέσα από τη Βαρκελόνη. 1-3 με τον Κριστιανό. Ο Κριστιανό, τι χαζά έκανε, τι έπαθε. Όχι, δεν έπαθε τίποτα. Έκανε το τέτοιο. Πήρε το αίμα του πίσω εντός αγωγικών. Ναι, αλλά κίτρινες, κόκκινες. Επανέλαβε τον πανηγυρισμό του Λιονέλ Μέση. Ναι. Πέρυσι για το κύπελο ήταν αυτό για ποιο παιχνίδι που το βλέπαμε. Την περσινή σεζόν. Την περσινή σεζόν για το πρωτάθλημα. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Είχε κερδίσει η Μπαρτσελόνα την Ρεάλ μέσα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέο. Ο Μέση είχε σκοράρει. Είχε βγάλει τη φανέλα και είχε δείξει τον αριθμό του. Ακριβώς τον ίδιο πανηγυρισμό επανέλαβε ο Ρονάλντο, δέχτηκε την κίτρινη κάρτα, ο οποίος πέρασε το 58 ως αλλαγή κάπου στο
στο 80 λεπτό έκανε το 1-2, έβγαλε τη φανέλα, έδειξε, δέχτηκε και την κάρτα και αμέσως ένα λεπτό για μαρκάρισμα. Έκανε θέατρο. Αντικριστική την κάρτα. Ύστερα λέει και έπειτα από ένα λεπτό έπεσε ύστερα από μαρκάρισμα και δέχτηκε με αποτέλεσμα να αποβληθεί αντικρίζοντας δεύτερη κίνητη κάρτα για θέατρο. Mm. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, παρόλα αυτά η Ρεάλ πέρασε 1-3 μέσα από το Καμπ Νου και το Σούπερ Καμπ, οι αγώνες είναι διπλή στην Ισπανία. Εντάξει, αποτελούν και περισσότερο έτσι ένα δυνατό τεστ για τις δύο ομάδες. Ο επαναληπτικός της Μαδρίτης στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Ανοίξει το Θεό. Αχ, τι ωραία. Εντάξει, δεν έχει πολύ τώρα ενδιαφέρον. 3-1 κέρδισε τώρα, τι να παρακάνει το 1-3. Ένα 4, ξέρεις. Γιατί, δεν το έχει ξανακάνει. Παρ' όλα αυτά, αυτό που συμβαίνει με τους οπαδούς των ξένων ομάδων και δια Ρεάλ Μπαρτσελόνα. Η Ισπανία, αυτή που είναι Ρεάλ και αυτή που είναι Μπαρτσελόνα, τόσο πολύ δεν σκοτώνονται όσο οι Έλληνες. Ναι, εδώ βρυσίδια, μάνες, πινελίκια, αγλέντια, πατεράδες. Δηλαδή είναι σαν και αυτούς που είναι Λίβερπουλ και United. Απίστευτο. Είδαμε και τους οπαδούς της Μάντσεστερ πώς επισκέπτηκαν δίπλα. Κάποιοι εδώ πιστεύουν μας τέλος πάντων. Αλλά το τι σκοτωμός γίνεται για το Real Barcelona δεν το βλέπουμε καν για Πάο Κάρι, για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Δηλαδή στο τέλος θα δίνουν και ραντεβού. Ξέρω εγώ στα τάπας μπαρ της πόλης να πετάνε χαμόν ο ένας τον άλλον. Είχαμε και πρεμιέρα στην Premier League. Α, εξαιρετικά περάσαμε. Τα είδατε τα μάτσα και άρχισατε τα στοιχηματικά αυτά. Όχι, τίποτα. Ήμασταν σεμνοί. Από το άλλο Σαββατοκύριακο ξεκινάμε στοιχηματική τέτοια βουγιουκά. Αφού θα λείπεις. Θα στα στέλνω, εγώ δεν θα λείπω. Θα κάνω ρεπορτάζ, θα βγαίνω και στα ράδια να δίνω ανταπόκριση. Τώρα στην Αμοργό δεν πάμε για χαβαλέ. Πάμε για ρεπορτάζ. Δεν μπορούμε να αφήσουμε εδώ την αθλητική την ενημέρωση. Το αποτέλεσμα που προκάλεσε αίσθηση με το καλημέρα σα. Είναι η εντός έδρας είδα της Chelsea, πρωταθλήτριας Chelsea. Mm-hmm. Από την Burnley, την πάλε ποτέ ομάδα του Νίκου του Μιχόπουλου, να τα λέμε και αυτά. Με νεοπού, η Burnley μπορεί να είναι και νεοφόντως, δεν τον παίρνω και όρκο. 2-3 με 9 παίχτες τελείωσε το παιχνίδι η Chelsea. Το 4-3 της Arsenal επί της Leicester με ανατροπή. Η Manchester City πέρασε με 0-2 μέσα από την Brighton. Η United 4-0 επιβλητική της West Ham. Φαίνεται ότι στρώνουν εκεί τα πράγματα με Mourinho στον πάγκο, παρόλη την αμφισβήτηση που δέχτηκε πέρυσι. Φανταστείτε ότι μέχρι και στη Manchester υπήρχαν γκρίνιες για τον Mourinho κατά την περσινή σεζόν. Καλά, για τη Liverpool δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα. Ξεκινήσαμε συγκλονιστικά. Όπως ξεκινάει κάθε χρόνο. Έτσι, 3-3 με τη Watford. Πάει και εμείς πρωταθλητές Αυγούστου, είμαστε εκεί στο Liverpool. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Κουτίνιο, ο οποίος πιέζει η Μπαρτσελόνα για να αντικαταστήσει τον Νεϊμάρ, ο οποίος κόρανε στον τεμπούτο του με την Paris Saint-Germain και έδωσε και assist. 137 εκατομμύρια δίνει η Μπαρτσελόνα, φέρεται τώρα σύμφωνα με το ρεπορτάζ, για να αποκτήσει τον Κουτίνιο για να καλύψει το κενό του Νεϊμάρ, το οποίο μάλλον φάνηκε χθες από την τριάρα που έφαγε η Μπαρτσελόνα. Οπότε άρον-άρον μπορεί να τον κλέψει και μέσα από τα χέρια του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, 8 και 31 πρώτα λεπτά, θα πάμε να διαλυματιστούμε, να επιστρέψουμε εδώ με το τελευταίο 9 και 31. Είπα 8. Ναι. Ότι να είναι 8 και 31, Central European Time, εκεί για τους Γάλλους, για τους Ισπανούς. Ωρε Μαρία, λένε Μαρία, λένε την Παναγιά. Ωρε Μαρία, λένε και σε και σένα, ωρε Μαρία μπλακ, Μαρία λένε και σε και σένα, βρε κακομοίρα μου, πω 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 πω, ποια να είναι αυτή με τον γάρι φαγοσταυτή. Μαρία λένε την Παναγιά, αλλά σένα σε λένε Κατερίνα. Ναι. Εδώ πιστής της επάρξης 14 του Αυγούστου, παραμονή της Παναγιάς. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ στα στούντιο του Λίπερο 107,4. Μόνοι μας στην πόλη, να φανταστώ. Δεν θα υπάρχει τίποτα, δεν θα υπάρχει ψυχή. Όσο θα περνάει η ώρα, οι τελευταίοι θα αποχωρήσουν. Καλημερίζουμε βέβαια ίσως και κάποιους ελάχιστους που επέστρεψαν στις διακοπές. Η προσαρμογή τους θα γίνει πιο εύκολη, φαντάζομαι, με τον λόγο, επειδή 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook μας βρίσκεται και μας λαϊκίζετε. Αύριο της Παναγιάς λοιπόν, αύριο 15 Αύγουστο, χαίρεται όλοι οι φύσεις, οι πλάσεις, γιατί έχουμε και αργία και δεν θα ξυπνήσουμε, αλλά φυσικά κυρίες και κύριοι το καθήκον εμάς δεν μας επιτρέπει να επαναπαυόμαστε και το καθήκον των
πάνω απ' όλα ερευνώνε. Εδώ οι ερευνητέ, οι επιστήμονες του λόγου, επειδή εστιάζουν πάνω στα καθημερινά προβλήματα και σας δίνουν λύσεις. Σήμερα τι θα συζητήσουμε. Είσαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος εδώ να ανησυχώ. Δεν θα μου αρχίσεις όμως τα αχόχτη είναι αυτά που λες από εδώ από εκεί. Τι έψαξες, για δώσε. Ποια είναι τα ανομολόγητα πάθη των Ελλήνων στο σεξ? Ανομολόγητα και το ομολόγησαν σε αυτή την έρευνα. Τα πάθη των Ελλήνων. Ποια είναι, να έχουν κορίτσι και αγόρι, ξέρω εγώ τι ανομολόγητα. Τι εννοείς τα ανομολόγητα? Αυτά που δεν ομολογούν. Αυτά που δεν λέμε ούτε στο σύντροφό μας. Τα κρυφά, αυτά που ψάχνουμε στα sites, να φανταστώ. Και τα κρυφά που είναι γεμάτο ανομαλίες. Ναι. Σόδομα και Γόμορα βρήκες εσύ σήμερα να μας τα πεις αυτά. Ναι. Δευτέρα είναι, να μην σας πω τίποτα. Τι, ποια μπορεί να είναι? Λοιπόν, η έρευνα έχει να κάνει με 2.000 ζευγάρια Έλληνες, οι οποίοι απάντησαν ένα ερωτηματολόγιο του Ανδρολογικού Ινστιτούτου, όπου εκεί πέρα είναι διευθυντής ο φίλος μας ο κύριος Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης. Γεια σου, αυτός ο τεράστιος. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές γι' αυτόν με τις ερευνές του. Τα ερευνές αφορούν τα δικά του τα νομολόγητα τα πάθη. Είναι ο διευθυντής του τμήματος σεξουαλικής υγείας στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Μάλιστα, μάλιστα. Εμείς γιατί δεν έχουμε κέντρο εδώ στη Θεσσαλονίκη σεξουαλικής από αυτής, δεν κατάλαβα. Μπορεί να έχουμε και απλά να μην είναι τόσο ερευνητικό. Εμείς θα το ιδρύσουμε, δεν το βλέπω εδώ. Παρατηρητήριο σεξουαλικών. Να κάνουμε έρευνα. Από σήμερα το ερευνητήριο. Να ετοιμάζουμε ερωτηματολόγια και να τα στέλνουμε στους φίλους μας. Λίστα, wow. Θα πέσει φωτιά να μας κάψει άμα τα στείλουμε σε αυτούς τους αρθανάμπαλους. Ας το καλύτερα, ας το καλύτερα. Τέλος πάντων, ανάμεσα σε αυτά που είναι αυτά που ψάχνουν οι Έλληνες είναι το πορνό. Μάλιστα, εγώ δεν στα είπα ότι αυτά που δεν ομολογούν μπαίνουν στα διάφορα τα μυστήρια, τα sites και βλέπουν εκεί τα Σόδομα και τα Γόμορα και τις πομπές τους. Δεν μπορούν να τις κρύψουν όμως από το λόγο επειδή το οποίο εστιάζει ερευνητικός. Η παραγωγή ροζ βίντεο και η αποστολή τους. Έτσι, αποστολή. Γιατί δεν είναι μόνο η παραγωγή. Όχι. Θέλουμε να το στέλνουμε κιόλας. Η περίπτυξη σε δημόσιο χώρο. Κάτσε, η παραγωγή να κάνουμε εμείς τα δικά μας τα προσωπικά. Ναι, παιδί μου, home video. Τι νόμιζες, να γίνουμε παραγωγή? Παραγωγή, να στάσουμε λεφτά να εγώ και ο Δημήτρης Ειρηνάκης. Δηλαδή για να βγαίνουμε μετά και να λέμε επειδή έχω πρωταγωνιστεί, επειδή έχω παίξει. Έχω παίξει και ξέρω. Και ξέρω, όντως. Καλά, εντάξει, εννοείται ότι όλοι τα κάνουμε καλύτερα από αυτούς που παίζουν στις ταινίες. Είναι σαν το ποδόσφαιρο ένα πράγμα, μάλιστα. Τι άλλο είπες, είναι η παραγωγή. Η παραγωγή και η αποστολή τους. Δεν μας νοιάζει δηλαδή απλά βάζουμε την κάμερα, γυρνάμε το βίντεο και το έχουμε. Το γυρνάμε και το στέλνουμε. Το προωθούμε. Μάλιστα, να μην. Τα καμάρια μας να μην μείνουν. Ναι. Κατάλαβα. Ναι, σωστά. Γιατί τι κάνεις, ας πούμε. Αλλιώς είναι σαν να μην το έκανες. Ναι, ρε παιδί μου, τι μόνος να το βλέπεις και αν καμαρώνεις, πρέπει να δεις κάποιον. Να καμαρώσει και κάποιος άλλος. Μάλιστα, κάποιος άλλος. Οι περιπτύξεις σε δημόσιο χώρο. Αχα, είναι και αυτό το θέλουν πολύ. Δημόσιο. Δηλαδή, μας φτάνει αυτά τα σπίτια μας. Θέλουμε και να. Και παραέξω. Τις πομπές μας, να δεν μας καμάρουν. Το έχουμε πολύ δηλαδή με το ψώνιο από ό,τι αντιλαμβάνομαι εδώ, διότι για τώρα να θα ακούσεις και το άλλο που θα σου πω. Για να γυρνάς τον εαυτό σου και μετά να θες δημοσία εκεί, σε δημοσία εδώ, να φανερώνεσαι, είναι και αυτό δείγμα ψωνίου. Ναι, μάλιστα, παρακάτω. Ναι, το να κάνουμε την περίπτυξή μας και να υπάρχει τρίτος που κοιτάει. Τι λες, παιδί μου! Είναι αυτά τα πράγματα, είναι αυτά τα έσχηνα. Και να είναι γνώση μας ότι κοιτάει. Δεν είναι ότι τυχαία, ρε παιδί μου. Τυχαία, κοιτάει το κοιτάρε. Τι κοιτάρε αυτό. Δηλαδή τώρα τι, μπορώ να κάνω τέτοια δουλειά εγώ, ας πούμε. Να με φωνάζουν να κοιτάω. Να είμαι παρατηρητής, να παίρνω το σποράκι μου, κράτσα κρούτσι και να. Άντε με αυτό το σπόρι. Ρε παιδί μου και να σχολιάζω. Τι είναι αυτά που κάνει. Πιο δεξιά. Λίγο, έλα βρε τώρα. Μπράβο, κάτι τέτοιο. Ναι. Μάλιστα. Ο ένας τρίτος, δηλαδή παρατηρητής, ο οποίος δεν μετέχει να φανταστώ. Στην... Όχι, όχι. Τι να μας, γιατί να μας κοιτάνε, ρε παιδί μου, δηλαδή τι είναι εδώ. Τώρα, δεν τρέπεστε, αυτά είναι γενικά τα απορίσματα της έρευνας. Αυτά που αρέσουν στον κύριο αυτόν τον ανδρολόγο, να πούμε. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι δήλωσε. Τι δήλωσε ο κύριος Κωνσταντινίδης. Ναι. Η φύση έχει προβλέψει να εφοδιάζει με σωματικές ειδονές τον άνθρωπο. Μάλιστα. Είτε πρόκειται για την αναπαραγωγή του είδους, είτε για μια απλή σωματική εκτόνωση που ονομάζεται οργασμός. Μάλιστα. Μέχρι εδώ όλα καλά. Καλά είναι αυτά. Τα ξέρουμε. Είναι λίγο πολύ γνωστά. Ναι. Η ντροπή, η ενοχή και η τιμωρία δεν αποτρέπουν τη σωματική ειδονή, μάλλον την ευωδόνου. Δηλαδή όσο πιο ένοχος αισθάνεσαι για αυτό που γουστάρεις. Γουστάρεις και παραπάνω. Ψάρδανα, τι είναι αυτά, βρε.
Μάλιστα, η παραβίωση του κανόνα και της απαγόρευσης φαίνεται αιώνες τώρα να ενισχύει τη σεξουαλική ειδονή. Ναι, ολόκληρη η Εύα μας έδωσε το μήλο και μας έριξε τον παράδεισο. Έμα. Με τα απαγορευμένα. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι το μύθος του μήλου είναι... Είναι τόσο... όλες οι απαγορεύσεις. Ναι, είναι αν καταλαβαίνεις τι εννοώ, πάρ' το μήλο, Αδάμ. Ναι. Και μας έριξε και ο Θεός γιατί... τι είναι αυτά που κάνετε. Και σου λέει ένα τρίτο περιμέναμε να μας παρακολουθείς, αλλά ο Θεός δεν το... Βρέθηκε ο Θεός στον δρόμο. Δεν το δέχτηκε αυτό και τους έδιωξε τον παράδεισο και γι' αυτό ξυπνάμε πρωί. Αυτή είναι η μικρή ιστορία... του ξυπνήματος. Της ανθρωπότητας, ναι. Παρά τις χιλιάδες ηθικές εντολές με τις οποίες οι πολιτισμοί και οι θρησκείες προσπάθησαν να τιθασεύσουν το δαιμόνιο της διοτίμας. Ποια είναι αυτή η διοτίμα. Καινούριο. Μάλλον θα είναι εξωτερική παρατηρητής και διοτίμα. Ορισμένα βίτσια στο σεξ που η σύγχρονη ψυχιατρική χαρακτηρίζει ως ανομαλίες. Βέβαια, κι εγώ. Θεωρούνται φυσιολογικά στο γενικό πληθυσμό. Σύμφωνα με την μελέτη μας. Η μελέτη. Α, κάτι αυτό τώρα αρχίζει πάλι πρόλογο ρίχνει για αυτό που θέλει να κάνει και δεν του κάθεται. Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές. Ερευνητές. Από 8 περίεργες συμπεριφορές στο σεξ, 4 βρέθηκαν να μην είναι ούτε σπάνιες, ούτε ασυνήθιστες μεταξύ των εμπειριών και των επιθυμιών που αναφέρουν οι άντρες και οι γυναίκες. Είναι αυτές οι περίεργες. Τώρα θα δούμε, βραβόνο. Περίμενε. Αγωνιώ για κάτι φίλους μου. Λοιπόν, αυτή σχεδόν η μισή από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, το 45,6%, ενδιαφέρθηκαν για τουλάχιστον ένα είδος σεξουαλικής συμπεριφοράς που θεωρείται ανώμαλο, εντός εισαγωγικών. Ναι. Ενώ ένας στους τρεις, το 33%, έχει φερθεί ερωτικά με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον μία φορά. Λοιπόν, παρά τη διαρκή άνα τους αιώνες πολεμική των ηθικολόγων, σαν και σένα, αυτά τα δεν μπορούμε, για τις αμαρτίες που κρύβει το σεξ, έτσι, αμαρτωλές πράξεις, οι άνθρωποι εξακολουθούν να αμφισβητούν στην πράξη τις ενάρετες συμβουλές. Στην πράξη... Και να ακολουθούν τις αισθήσεις τους. Ποιες είναι αυτές, θέλω να μου πεις ποιες είναι αυτές οι ανώμαλες συμπεριφορές. Ωραία, πάμε τώρα στα απορίσματα πιο συγκεκριμένα. Το 80% των ερωτηθέντων έγραψε ως σύνηθες ερωτικές συνήθειες τον αυνανισμό. Ναι, αυτό είναι τώρα, δηλαδή και στον παράδεισο, ο Αδάμ όταν ήταν μόνος του και με τα πλευρά του τι έκανε. Εντάξει, δεν το λες και η ανομαλία αυτό. Ναι. Μάλιστα. Την κολπική επαφή. Ναι. Και το στοματικό σεξ. Ναι, μάλιστα. Αυτά τα λένε ανομαλίες δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Μάλλον αυτό τα περιέγραψε ως σύνηθες ερωτικές συνήθειες. Εντάξει, και καθημερινές πράξεις ούτως ή άλλως να βάλουν χώρα. Ωραία. Αυτά είναι δεδομένα. Μάλιστα, τα ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, τα λένε και τα βιβλία και τα χειρίδια. Το 40% των ανδρών συνήθιζε το ενεργητικό προκτικό σεξ. Και το 37% των γυναικών το παθητικό. Μάλιστα. Εντάξει μέχρι εδώ. Παρακάτω, γιατί θα αρχίσει να χοντρένει, το πράγμα τώρα, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Παρά τα στερεότυπα που θέλουν τους ομοφιλόφιλους να κάνουν μόνο προκτικό σεξ, το 75% των ανδρών αυτών προτιμούσε στοματικό σεξ και αυνανισμό και μόνο το 36% έκανε αποκλειστικά προκτικό σεξ. Εμείς γιατί πρέπει να τα ξέρουμε πρωί-πρωί. Α, έρευνα ήθελες. Έρευνα, αλλά εσύ το πήγες εγώ, καμιά έρευνα, ας πούμε, και καμπάνε αίρι να πούμε, να πάμε μέρες που είναι τώρα. Όχι, δεν έχει τέτοια. Το 75% των γυναικών και το 25% των ανδρών φοράνε σε εξισόρουχα. Μάλιστα. Ποιο, το 75% των γυναικών και το 25%. Τι είναι σε εξισόρουχο για τον άντρα? Το Μινέρβα. Το άσπρο, το βρακάκι. Το καθαρό. Και καθαρό τώρα. Να μένει και άσπρο. Κάτσε να πάρουμε τη γραμμή και θα σου πω μετά. Ναι. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Μάλιστα. Δηλαδή, τι είναι το σεξι εσώρουχο, ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι το εσώρουχο μιας ομάδας. Μπορεί να είναι Σίμψον. Ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι αρκουδάκια. Το καθένα είναι αρκουδάκια. Καραμελίτσες. Ξέρω εγώ τώρα τι θεωρείτε λοιπόν για τους άντριδι. Να μας βοηθήσει κάποιος, ας πούμε. Το 55% των γυναικών και το 65% των ανδρών ενδιαφέρονται και τους ικανοποιεί η αποστολή ηλεκτρονικά ή μη γυμνών φωτογραφιών και βίντεο. Τι μη γυμνών, δηλαδή
Είμαι σπίτι μου. Είμαι γυμνών όμως, λέει. Ναι, φοράω τα σεξι εσόρουχα που ήμουν πριν στο 75%. Εγώ φοράω τα αρκουδάκια μου. Φοράς και εσύ τα αρκουδάκια σου. Ναι. Και ανταλλάσσουμε φωτογραφίες. Είμαι γυμνές όμως, γιατί μπορεί να μην είναι αυτό. Μα για να φαίνονται και τα σεξι εσόρουχα. Μάλιστα. Να συνδυάζουμε δύο πορίσματα της έρευνας. Στα τσάτ που γίνονται, που λένε εδώ οι νέοι, να καταλαβαίνουμε. Στα τσάτ ατμάτ. Ναι, έτσι. Λοιπόν. Δηλαδή ούτε στο chat που θα δούμε τίποτα. Όχι. Και εκεί μη γυμνά. Και εκεί μη γυμνά και εκεί ψαριμένη. Μάλιστα. Ωραία. Και συνέχισε. Στο 60% των συμμετοχόντων η ανάγνωση ερωτικών ιστοριών ήταν επίσης μια σύνηθες πρακτική. Χρυσίδα Δημουλίδου δηλαδή να διαβάζουμε τώρα. Το κελάρι της ντροπής. Τα Άρλεκιν. Τα Άρλεκιν παλαιότερα. Είναι λίγο καλύτερα. Το δασίτριχο στήθος του. Ναι. Και ξέπεμψε μια ακτινοβολία που δε, όλο μου το κορμί το διεπέρνουσε και είχε έναν μαγνητισμό και ένα λεκτικό στάμπ. Κάτι φίλες μου διαβάζανε, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Ναι, μάλιστα. Το 40% των ερωτηθέντων προτιμάει το σεξ σε δημόσιο χώρο. Είναι δημόσιο χώρο, δηλαδή δεν μας λέει τώρα ποιοι είναι αυτοί δημόσιο. Γενικά στο πάρκο. Στο πάρκο, στο γήπεδο. Στην τουαλέτα του μπαρ. Να, αυτή είναι που άμα περιμένετε. Πολύ ώρα και δεν. Πολύ ώρα. Αυτά δεν το έχω καταλάβει. Ρε, θα πούμε, έχω πιει 600 μπύρες. Πάει εκεί. Και εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό. Καλά, ρε, πάτε εκεί πέρα, πάτε καλά. Εμείς θέλουμε να αγωνιούμε γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε το ποτό μας εκεί. Γιατί λιώνει ο πάγος, η μπύρα, ζεσταίνεται, βαγιαζόμαστε. Αμάν, αμάν. Και εσείς από μέσα αυτό βρήκατε. Πάτε, πιέστε ένα ποτάκι, ρε, εσύ τώρα. Είναι δυνατό. Δεν το έχω καταλάβει ποτέ αυτό. Για πες παρακάτω. Επίσης, το 20% προτιμάει την αλλαγή ρόλων. Αλλαγή. Για παράδειγμα. Νόμιζα την αλλαγή, τίποτα πασοκικό με έκανε αυτό. Όχι. Εγώ θα είμαι ο Αντρέας, εσύ Μιμή, εγώ θα είμαι ο Κατσανέβας. Αυτό! Αν καταλαβαίνεις τι εννοώ με τον Κατσανέβα. Γιατί υποτίθεται ότι είμαστε ζευγάρι. Ναι. Η Μαρία και ο Κώστας. Ναι. Η Μαρίκα και ο Κώστας, ας πούμε, για να κάνουμε ένα παλαιό ζευγάρι. Και λέμε. Δεν θα είμαστε η Μαρία και ο Κώστας. Αλλά σήμερα είμαστε, το βράδυ. Θα είμαστε η Μπόνη και ο Κλάι. Ο Αλέξ και η Περιστέρα. Κάπως έτσι. Μάλιστα, αλλαγή ρόλων. Ναι. Καλό και αυτό. Να κάνουμε τέτοια ζευγάρια διάσημα. Ναι. Εγώ εντάξει, θα εμπνευστώ από την πολιτική, είναι η αλήθεια. Εσύ καλά θα κάνεις. Θα είμαι η Αλέκα. Παπαρίγα η καλή. Ναι. Αν θέλεις επίσης ένα πολύ ωραίο ζευγάρι για να αλλάξεις ρόλους. Θες να είσαι η Τροϊκά μου. Επίσης ένα αυταρχικό παιχνίδι ρόλων που μπορείτε να κάνετε και να αποδώσει. Να θες να πάρεις τη δόση, να μην στη δίνει ο άλλος, να σε περνάει από διαβούλευση. Πολλές φορές γίνεται αυτό και στις ερωτικές σχέσεις. Να είσαι η Λαγκάρτ και να είναι ο Τσακαλώτος. Ο Μάριος είναι εκεί, δεν πάει κάτι άλλο με τη Λαγκάρτ. Ο Μάριο. Αλλά κυρίες και κύριοι, από τον πολιτικό στίβο μπορείτε να εμπνευστείτε και να διαμορφώσετε, να διανθίσετε την ερωτική σου ζωή. Να το επιλέξετε. Ή να είσαι, ξέρω εγώ, να είσαι η ΕΠΟ. Να είμαι εκλογές. Ένα πράγμα. Να είσαι ο Πυλάβιος. Αυτό είναι ανομαλία. Και να είμαι ο Ηρακλής. Είναι ανομαλία αυτό. Δεν το θέλω. Πάρ' το. Λοιπόν. Ναι. Το 36% προτιμάει το σεξ σε φτηνά ξενοδοχεία. Φτηνά, ε. Ναι. Και καλά, τώρα αυτό το λέει με Ντεμέκ Βίτς και όχι το ότι δεν έχουμε λεφτά. Ναι. Φτηνά, αλλιώς θα πηγαίναμε να πούμε στα Hilton. Εννοείται. Κοίταξε, να δεις, θα σε πήγαινα στο Hilton να πληρώσω. Εσύ θα λες, θα σε πήγαινα στο Μακεδονία Παλάς. Μακεδονία, έχει ανοίξει τώρα, ακόμα ανακοινήσει. Α, έχει ανοίξει. Προχθές μου λέγανε, αλλά να και ό,τι να είναι. Όχι, λειτουργεί κανονικά. Θα σε πήγαινα στο Μακεδονία Παλάς. Δεν θα έμπαινα. Αλλά δεν αυτό. Δεν θα έμπαινε κανένα. Εντάξει, ρε παιδί, πρέπει να προσέξει και τι ομάδα είναι η άλλη τώρα. Στο Μακεδονία Παλάς δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Κάπου, ας πούμε, αλλά έχω αυτή τώρα ξύς την ιδιοτροπία και θέλω τα φθηνά ξενοδοχεία όσο πιο φθηνά. Ναι. Όχι το ότι είμαι τσιγκούνης και σπαγκουραμένος. Μάλιστα, ωραία, το δικαιολογήσαμε αυτό, Μάρις. Επίσης, έχω ένα βίτσιο να μην πληρώνω στο εστιατόριο που θα πάμε. Θα κεράσεις. Θα κεράσεις. Αυτό ξέρεις, με εξητάρει εμένα και θα σου δείξω εγώ μετά. Και αυτή πολύ ωραία δικαιολογία. Μάλιστα, η εποχή της κρίσης γεννά ανομαλίες. Μ' άρεσε. Αυτό θα λέω. Το 40% προτιμάει να τους βλέπουν Τρίτη. Τρίτη. Τι εννοείς, όχι Τρίτη. Τετάρτη. Τρίτη. Λέμε και κανένα τέτοια. Λοιπόν. Μάλιστα, ναι. Το 36%. Προτιμάει τα σαδομαζοχιστικά παιχνίδια. Δεσίματα και για τους δύο συντρόφους κλπ. Άμα τη δεθούν και οι δύο, ποιος θα μείνει. Όχι παράλληλα. Εντάξει, okay. Φωνάξουμε κανένα τρίτο να μας δένει. Και το 30% προτιμάει το ήπιο ξύλο, τα χαστούκια και τα δαγκώματα.
Γιατί γελάς? Κάτσε. Τι εννοείς ήπιο ξύλο, παιδί? Όχι να πάμε στο νοσοκομείο. Άκλωτσο μπουνίδια αυτό το Νατάλο. Παίζω γέφυρα, ας πούμε. Όχι πανθεσσαλικού, να μην το παίξουμε. Όχι μαχαίρια, όχι πυρσούς. Θα τιμωρηθεί το κρεβάτι, ας πούμε. Ο παρατηρητής διαιτησίας θα έχεις, φαντάζει να έχεις το βασιλάκι πάνω το κρεβάτι. Φαντάζει όμως να είναι ο τρίτος ο βασιλάκης. Έλα, τιμωρία πάει. Εδώ βλέπουμε τον εραστή να εισέρχεται εις μέσα στη μεγάλη περιοχή. Είναι κατεφανέστατη παράβαση και θα ζητάμε την ακύρωση ως μη γενόμενη. Καταλογίζεται η φάση. Παναγιά και Χριστέ. Ήπιο ξύλο λοιπόν. Πώς μπορείς να το ελέγξεις το ξύλο? Άμα δώσεις κανένα μπάτσα, θα δώσεις. Και καλά, σκληρός. Τα είσαι. Καλά, το ήπιο ξύλο. Λοιπόν, το 60% των γυναικών. Ναι. Και το 80% των ανδρών παρακολουθούν τακτικά πορνό. Εντάξει, πάμε πολύ λίγο το ποσοστό. Λέω γιατί το κοίτα. Άμα κάνετε. Άλλα μας δείχνουν τα site. Τα site, άμα κάνετε καμιά αναζήτηση στο ιστορικό που δεν τα λέμε αυτά τώρα. Τέλος πάντων, θα δείτε εκεί μεγάλα ευρήματα. Αλλά αυτός είναι ο προσωπικός χώρος του καθενός. Είναι διαθέσιμο. Είναι σαν το δωμάτιο, ρε παιδί. Ναι, παιδί μου, ναι. Δεν μας νοιάζει τι κάνει ο καθένας στο δωμάτιό του. Εμπνέεσαι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα για τους δύο. Καλώς τον. Ήπιο ξύλο είναι αυτό που είχε ο Πλατανιάς στο Καραϊσκάκι. Ναι, δεν ήταν για τιμωρία. Μ' αρέσει που τα εξηγούμε όλα με βάση τον αθλητισμό. Ξεκάθαρα. Βεβαίως, οπότε έχουμε το μέτρο. Έτσι. Δεν συντρέχει λόγος τιμωρίας, οπότε μπορεί να είναι μέσα στο παιχνίδι. Μάλιστα. Και για αύριο υπάρχουν τα ζαχαροπλαστεία που θα είναι ανοιχτά, υπάρχουν τα λεωφορεία που θα κυκλοφορούν. Υπάρχει πολλοί κόσμος που θα έχει. Καλά, με τα λεωφορεία θα δεν πολύ κυκλοφορούν σήμερα. Μην παίρνεις όρκο για αύριο, ακόμα χειρότερα θα είναι τα πράγματα. Άστα. Ναι, λίγοι ήρωες. Θα έλεγα και τα ταξί, εκείνα θα είναι ελάχιστα, αλλά πάλι όμως θα έχει. Κάποιοι θα είναι, γιατί χρειάζεται, δεν μπορεί να παραλύσει πολύ. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι λίγα πράγματα. Τώρα υπάρχουν τα νοσοκομεία, υπάρχουν. Βεβαίως. Υπάρχει πολλής κόσμος. Μάλιστα. Που... Εμάς αυτή τη στιγμή που δεν θα δουλεύουν τα γυράδικα, νομίζουμε ότι έχουν παραλύσει τα πάντα. Δεν θα έχει τίποτα άλλο στην πόλη. Γιατί και γυράδικα. Έδωσε το μήνυμα η Κατερίνα. Όποιος αύριο δουλεύει θα έχει δουλειά όλο το χρόνο. Ναι, του στηρίζουμε. Είναι λαϊκή παροιμία αυτή του πολυγύρου. Ναι. Να σε καλά, φουλάρετε. Καλά να περάσετε. Επίσης. Που ολοκληρώθηκε η έρευνα? Όχι, κάτι βέβαια. Για δώσε. Λοιπόν, η συμμετοχή σε ομαδικό σεξ ενδιαφέρει το 10% των γυναικών και το 18% των ανδρών. Το 90% των ανδρών. Όχι, αλλά και εγώ κάτι τέτοιο περίεργο. Καλά, 18 σε λέει. Εντάξει, ψέμα δεν λες τίποτα. Εντάξει, οκ. Το μαστίγωμα με συνένεση. Επί σχεσιακή συνένεση. Ενδιαφέρει το 13% του συνόλου των ερωτηθέντων. Και άντρες και γυναίκες 13% θέλουν να τρώνε εκείνο. Σατ. Μαστίγωσέ με, πάρε με κουτούλα, με χτύπαμε στον τοίχο. Μάλιστα. Αλλαγή συντρόφου. Επίσης με συνένεση. Ναι. Το γνωστό. Swinging. Ακριβώς. Ενδιαφέρει το 10%. Ναι, μάλιστα. Ναι. Βιντεοσκόπηση με έξυπνες συσκευές. Έξυπνα. Το 80% των συμμετοχόντων. Ναι. Στην έρευνα. Επίσης. Έξυπνες συσκευές. Τάμπλετ, κινητά. Ναι, τέτοια. Θα μας κοιτάνε τώρα δηλαδή, γιατί έχουμε και αν είναι ακριβό. Ναι. Είναι, πρέπει να είναι iPhone αυτό το πράγμα. Να έχει τουλάχιστον καλή κάμερα, να φαίνεται ωραία. Για να δω το κινητό σου, Κατερίνα, που θα γίνει το επόμενο κινητό μου. Να δω τι κάμερα έχει. Είναι εξαιρετικό. Μάλιστα, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν. Η απιστία. Μια απιστία. Σε φιλικό περιβάλλον με την σύντροφο του φίλου σου. Ναι. Κάτσε, η απιστία. Ναι. Για τις κυρίες με τον σύντροφο της φίλης τους. Ναι. Να ανταλλάξουμε δηλαδή όχι πάλι αυτό. Όχι να ανταλλάξουμε, είναι απιστία. Ναι. Δηλαδή εγώ έχω μία σχέση και η σχέση μου πάει με μία φίλη μου, χωρίς να το ξέρω. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια ανταλλαγή. Αχα. Μόνο αυτός. Ναι. Εγώ όχι. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για τα δύο φύλλα. Ενδιαφέρει το 50% των συμμετοχόντων. Ωρε, μάνα μου. Όλοι γλυκοκοιτάζουν τις φίλες και τους φίλους των δικών τους. Ναι. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία τα ευρήματα. Γενικά, ό,τι προβλέπει ένας ηθικός κώδικας, οι θρησκείες και όλα αυτά.
Δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που θέλει ο άνθρωπος στο σεξ. Μάλιστα. Καλή Παναγιά να έχουμε μετά από όλα. Καλή ζωή. Αχ, Παναγιά και Χριστά, πες φωτιά μας κάψει. Το λόγο επειδή ολοκληρώνει την πρωινή του διαδικασία σήμερα παραμονούλα της Παναγίας του 15 Αυγούστου. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπές, θα ξαναπούμε την Τετάρτη στα Μεθεόρτια. Με νομίζω αρκετούς και άλλους να προσθέτε στην παρέα μας, θα έχουν επιστρέψει σίγουρα και κάποιοι ακόμη. Ναι, μωρέ. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ για αυτή την. Εγώ σε ευχαριστώ. Διπλή παρουσία Παρασκευή Δευτέρα στις πιο δύσκολες ημέρες του χρόνου, θα έλεγα. Πάντα. Έτσι. Πιστή στις επέλξεις. Να περάσετε όμορφα. Όποτε με χρειαστείτε στη διάθεσή σας. Ναι, ξέρεις πώς είναι αυτό. Θα είμαστε εδώ. Να περάσετε όμορφα, να διασκεδάζετε, να πάτε πανηγύρια, να πιείτε, να προσέχετε στον δρόμο. Αυτό δεν το συζητάμε. Να μείνετε εκεί που πίνετε, επιτόπου, βάλτε μια πλαστική καρέκλα και αράξτε. Αν πιείτε, καθίστε εκεί, δεν πειράζει. Τέλος, θα τη βρείτε την άλλη. Γυρίστε λίγο πιο αργά, εντάξει, την άλλη μέρα. Σας φιλούμε, ακολουθεί Τρόικα, να έχετε μια υπέροχη μέρα, τα ξαναλέμε την Τετάρτη.